πόση ωραία τρέλα, πόσο εγωισμό και πόση αγάπη για αυτό που κάνει πρέπει να κουβαλάει ένας τύπος που στα 39 του, στα 39 του παρακαλώ, και ενώ έχει κατακτήσει τα πάντα στη ζωή του, βάζει τα κλάματα στο γήπεδο επειδή έχασε ένα πέναλτι και επειδή η ομάδα του δεν μπόρεσε να νικήσει στην κανονική διάρκεια ενός αγώνα και αναγκάστηκε να πάει στα πέναλτι για να πάρει την πρόκριση. Ο τύπος έχει κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την εθνική ομάδα της χώρας του, 5 Champions League στις κορυφαίες ομάδες που έπαιξε, 7 πρωταθλήματα σε 3 από τα κορυφαία του πλανήτη και 5 χρυσές μπάλες σε ατομικό επίπεδο. Αλλά κλαίει στα 39 του στο γήπεδο όταν χάνει ένα πέναλτι. Μπορείτε να θέλετε να λέτε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε για τον εγωπαθή Κριστιάνο Ρονάλντο. Όμως τη λατρεία του στο ποδόσφαιρο λίγοι την έχουν και τη δουλειά που έχει ρίξει για να είναι σε αυτό το επίπεδο περισσότερο από 21 χρόνια ακόμα πιο λίγοι. Γι' αυτό είναι και από τους πιο επιτυχημένους όλων των εποχών. Καλή σας μέρα αγαπημένοι μου ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα στην υπέροχη παρέα του Libero 107,4. Είναι η εκπομπή SDNA σε θέση Libero, είμαι ο Βασίλης Βέργης και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαδομανολάκη και την ξενιτεμένη μας στο χώρο της Οναδίας Έλενη Μπούντου θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες. Στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Χρήστος Κιώσης, στην γραμματιακή υποστήριξη η Μαριλή Ζαγόρα και βέβαια στη χορηγία και τη σημερινή εκπομπή το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε γεμάτη ειδήσεις μέχρι τις 12. Τι κάνετε κύριε Παπαδομανολάκη, πώς είστε? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εγώ να σου πω ότι ένα δάκρυ το ρίχνω κάθε πρωί που χτυπάει το ξυπνητήρι. Και μάλιστα τσάμπα. Έτσι. Το ρίχνει το δάκρυ. Ακριβώς, ακριβώς. Γελάω πάρα πολύ από χθες. Δεν νομίζω να έχει, κάθε φορά. Να κάθε έχει θέμα φορά. Ο Ρονάλντο για να κλαίει. Νομίζω ότι οι αφορμές για να κλαίει ο Ρονάλντο είναι πάρα πολλές. Υπήρξαν 3 βασικές στιγμές στην καριέρα του που τον θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά να κλαίει. Η πρώτη βεβαίως είναι η γνωστή. Μετά τον τελικό του Euro του 2004, όπου εμείς κλαίγαμε από χαρά, εκείνος έκλαιγε από στεναχώρια. Ήτανε παιδάκι τότε, ήτανε 19 στα 20. Θέλω να σου πω, Κωνσταντίνε, επειδή γνωρίζεις την τρέλα μου για τη Manchester United, τη λατρεία μου, ένα χρόνο πριν, το 2003. Ένα από τα ελαττώματά σου, ναι, το γνωρίζω. Μιλάμε για λατρεία τώρα, εντάξει, δεν είναι, αυτό δεν συγκρίνεται. Ένα χρόνο πριν έχει πάει ο Στέλιος Γιαννακόπουλος στην Bolton. Ναι. Το θυμάσαι, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαι στην εφημερίδα, είναι μεσημέρι και περιμένω να δω το παιχνίδι της United με την Bolton και για τον Γιαννακόπουλο και για την United. Mm-hmm. Και κάνει εμφάνιση, νομίζω βάζει αλλαγή ο Σερ Άλεξ τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον έχει πάρει το προηγούμενο καλοκαίρι από τη Sporting Λισαβόνας, έχουν παίξει ένα φιλικό, τους έχει παλαβώσει, τους περνάει 3-3 και πάει ο Ρόι Κιν και του λέει coach αυτόν. Αυτόν τώρα βάλ τον μέσα στο αεροπλάνο, κυριολεκτικά τον έβαλαν στο αεροπλάνο και τον πήραν. Όχι, λέω λοιπόν όχι ότι άδικα. Βλέπω το παιδί στα 19 του, έτσι. Mm-hmm. Βλέπω το παιδί αυτό να παίζει, παθαίνω σοκ. Και λέω, εδώ είμαστε για τα επόμενα 10-15 χρονάκια, το έχουμε βρει. Που να ξέρεις ότι θα ήταν περισσότερα τα χρόνια από 10-15. Η πρώτη λοιπόν φορά που κλαίει ο Κριστιάνο, που τον θυμόμαστε να κλαίει, είναι μετά τον τελικό του Euro με την, στην Πορτογαλία, στο Πορτογαλία-Ελλάδα. Την τελευταία δεν ξέρουμε. Δεν σ' άκουσα. Την τελευταία δεν ξέρουμε όμως. Αργή ακόμη. Είμαστε μικροί. Η δεύτερη φορά είναι στον τελικό του Champions League του 8, όπου ο Κριστιάνο, στο United Chelsea, όπου ο Κριστιάνο χάνει πέναλτι και ακολουθεί το μοιραίο γλίστριμα, λείπει και η Ελένη τώρα, του Τζον Τέρι, στο τελευταίο για την Chelsea πέναλτι που θα μπορούσε να πάρει το τρόπαιο. Το χάνει, μετά έρχεται ο Ανελκά, αν θυμάμαι σωστά. Πολύ σωστά θυμάσαι. Πολύ σωστά, θυμάσαι και τώρα μου έφτιαξε το πρωινό. Δηλαδή ξέχασα και το ξυπνητήρι, τα ξέχασα όλα. Και μετά μαζί με τον Ρονάλντο έκλαιγα και εγώ. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν πειράζει, βρήκατε μπροστά σας τη μεγαλύτερη ομάδα του νησιού, την Τζέλσι. Οπότε. Να προσέχετε, το ταξί σας περιμένει από κάτω, παιδιά. Να μπείτε όλοι μαζί, μην μπερδευτείτε. Βασίλη, την ατζέντα μην ξεχάσει να πάρει μαζί σου. Την ατζέντα με τα τηλέφωνα. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Είναι τόσες πολλές οι κούπες που ακόμα και αν προχωράω στον δρόμο με την ατζέντα θα τρακάρω. Θα τρακάρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα το ίδιο μπορεί να λένε και οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί εδώ στην Ελλάδα. Γιατί δικαιωματικά δεν το λένε. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Θα μου το εξηγήσεις αργότερα. Έτσι. Δεν έχουν τα περισσότερα από τα θέματα οι Ολυμπιακοί. Τι έχουν τα λιγότερα. Τα έχουν. Το θέμα είναι πώς τα πήραν. Όλα τα πρωταθλήματα και τα 48 όλα, τα πήραν κάπως. Όχι όλα, γι' αυτό σου είπα. Όχι όλα. Αυτό σου λέει 48, ρε φίλε. Εντάξει, τα 48. Είναι πολλά δηλαδή. Να πούμε τα μισά.
Και στη Manchester United, αν πήρε, ξέρω εγώ, 20 πρωτάθληματα, τα 10-12 δεν έπρεπε να τα πάρει. Έχεις βρει τον κύριο, έχεις βρει το Φλωρίδι της Αγγλίας που κυκλοφορούσε με τίποτα κασέτες και τις έδινε. Με πάμπερ θα έρθω εγώ, με πάμπερ. Και βγήκε ο Σιμίτης της Αγγλίας και τον πήρε από υφυπουργό αθλητισμού και τον έκανε υπουργό οικονομικό. Λέω τώρα εγώ έτσι κάποιες ιστορίες τώρα περίεργες, παλιές τώρα. Στην Αγγλία γίνονται αυτά, δεν γίνονται εδώ. Ρε το Ρονάλντο, πάντως η μόνη. Να γυρίσουμε στο Ρονάλντο λοιπόν. Ναι, ναι, η διαμάχη, η μόνιμη και το ερώτημα που γίνεται σε πηγαδάκια ποδοσφαιρικά. Είναι Μέση ή Ρονάλντο. Έτσι, εδώ και διαφωνώ εδώ κάθετα. Είναι, για μένα είναι μια ανόητη σύγκριση. Ναι, ρε παιδί, αλλά είναι δύο τεράστια ονόματα που μας απασχολούν εδώ και 15-20 χρόνια ποδοσφαιρικά. Πριν από. Όχι δύο τεράστια. Είναι τα δύο μεγαλύτερα ονόματα τη τελευταία τετραετία. Άρα λοιπόν. Δύο μεγαλύτεροι ποδοσφαιριστές, όχι ονόματα. Μπράβο. Άρα το δίλημα, λοιπόν, το ερώτημα είναι εύλογο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντα θα πω Ρονάλντο για ένα και μόνο λόγο. Γιατί είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Και μ' αρέσει να επιβραβεύω τη δουλειά. Θεωρώ δηλαδή το Μέση ένα φυσικό ταλέντο το οποίο δεν δούλεψε όσο δούλεψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για να γίνει αυτό που έγινε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να γίνεις τόσο εγωιστής ή να είσαι τόσο εγωιστής, τόσο εγωκεντρικός, να κοιτάς την κάμερα μονίμως επάνω αν σε παίρνει, αν σε δείχνει το βίντεο γκολ στα 39 σου. Πρόσεξε, αυτό είναι ο Κριστιάνο. Αυτό ήταν από την πρώτη μέρα. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που βγήκε στην παγκόσμια σκηνή, ο Κριστιάνο τι έκανε, έβαφε τα μαλλιά του, ασχολιόταν με τα φρύδια του, αλλά έχει δουλέψει περισσότερο από κάθε άλλο ποδοσφαιριστή. Αυτό ναι, αυτό ναι. Έχει κάνει τρελή δουλειά. Γι' αυτό και παραμένει, γι' αυτό και παίζει σε αυτό το επίπεδο. Διαφορετικά δεν υπήρχε περίπτωση να παίζει. Ούτε πηγαίνει στο Μαρτίνεθ και στον κάθε Μαρτίνεθ και του λέει: εάν δεν με βάλει, θα φύγει από την εθνική ομάδα. Αυτά δεν υπάρχουν. Οι προπονητές ξέρουν καλύτερα από εμάς. Λέω λοιπόν ότι ακόμα και εδώ που έχει χάσει την έκρηξή του, που έχει χάσει τη φρεσκάδα του, που δεν είναι αυτός που ήταν όταν πηδούσε στο Θεό. Που παραμένει ένα παιδί με τρελή αγάπη, λες και δεν έχει κατακτήσει τίποτα. Δηλαδή, εάν μπει και δει του τίτλου που έχει, έλεγα νωρίτερα, ένα ευρωπαϊκό με την Πορτογαλία. 5 Champions League, 1 με τη United, 4 με τη Real. 7 πρωταθλήματα σε 3 διαφορετικές χώρες. Βασίλη, αυτά Αγγλία, Ισπανία, αυτά Ιταλία. Δεν σβήνονται αυτά, Βασίλη, αλλά η χτεσινή του εικόνα για μένα είναι απογοητευτική ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά δεν θα διαφωνήσω, ήταν κακό. Γενικά στο Euro. Αλλά χτες ακόμα περισσότερο. Και όπως έγραψε ένας φίλος εύστοχα, είναι στατιστικά, δηλαδή δεν είναι ότι το έβγαλε από το κεφάλι του. Είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες και δεν έχει πετύχει γκολ. Ωραία. Ποδοσφαιρικά λοιπόν μπορούμε να το συζητήσουμε όση ώρα θες. Εκείνο με το οποίο γελάω πραγματικά είναι με τον κάθε αμπαλίδι και τον κάθε πικραμένο που μπαίνει στα social media σε αυτόν τον κινητό οχετό και προσπαθεί να μειώσει τον Ρονάλντο και τον κάθε Ρονάλντο αυτού του επίπεδου. Όταν ο ίδιος δεν μπορεί, ούτε αν κοιμηθεί 40 ώρες και προσπαθήσει να δει 40 όνειρα, δεν μπορεί να φτάσει το 1% της καριέρας του Ρονάλντο και των επιτυχιών του. Είναι διαφορετικό να τον σχολιάσει ποδοσφαιρικά και να λες, ρε φίλε, ξέρεις κάτι, εκτιμώ ότι επειδή 1-2-3 στα 39 σου δεν σου βγαίνει αυτό ή δεν σου βγαίνει εκείνο. Να διαβάζω πράγματα και δεν τα διαβάζω τώρα. Τα διαβάζω ακόμα και όταν ο Ρονάλντο το 2007 ή το 2009, έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή των εποχών που άλλαζε το οικονομικό στάτους στις μεταγραφές στην Ευρώπη, πηγαίνοντας από τη United στη Real. Τα διαβάζεις πάντα. Ξέρεις γιατί. Γιατί νομίζουν ότι οι ποδοσφαιριστές είναι σαν και αυτούς που θέλουμε να δώσουμε στην αδερφή μας. Εννοεί. Σαν να παντρέψουμε την αδερφή μας. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο. Πάντως, μια κορυφαία στιγμή χτες, την είδα σήμερα το πρωί, είναι την ώρα που εκτελεί ένα από τα φάουλ που εκτέλεσε χτες και είναι ένας φίλος της. Το πρώτο είναι τρομερό, πάντως. Έτσι, ναι. Πάει μπάλα στο check out. Είναι ένας οπαδός από πίσω και κρατάει φανέλα του Μέση. Ακριβώς, ναι, εντάξει, ακριβώς αυτό πίσω από την εστία. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να βγουν ο Ρονάλντο εκείνη την ώρα. Και όπως μου λέει και ένας φίλος μου εδώ, Ολυμπιακός, μου λέει: πες τον Κωνσταντίνο, 48 είναι πόσα θέλει να μετρήσει. Έχει ένα δίκιο, ρε Κωνσταντίνε. 15-20. 48. Τα 20 ήταν παλικαρίσια. Τα 20. Τα άλλα 28 ήταν μη παλικαρίσια. Τα άλλα τα συζητάμε. Έχεις να συζητήσεις 28 από τα θέματα του Ολυμπιακού. Δεν τα έχω κάτσε, ζήσει, γιατί είμαι και μικρός, αλλά εντάξει. Κάτσε τώρα και εσύ είπαμε. Είσαι ο βασιλιάς της υπερβολής. Δεν θα ξεχάσω εγώ τους φίλους του Ολυμπιακού, τους κανονικούς φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι, παραδείγματος χάρη, τώρα μιλάμε για κύπελο βέβαια, αλλά αποχώρησαν από την απονομή μετά το τελικό με την Τρίπολη. Πολλά τέτοια παιχνίδια. Δεν θα ξεχάσω τα πεσήματα έξω από την περιοχή. Δεν θα τα ξεχάσουμε αυτά. Θα σου πω και κάτι. Προσπαθούμε να τα ξεχάσουμε, αλλά δεν γίνεται. Είμαι μεγάλος άνθρωπος και πάντα όταν συζητάω και με φίλους μου. Μου θυμίζουν τα 5 χρόνια του Ολυμπιακού, τότε που και ο Ολυμπιακός είχε αδικηθεί πάρα πολύ. Έτσι. Και συνέχεια και ο Ολυμπιακός αδίκησε πάρα πολύ. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά θέλω να σου πω ότι για να επιστρέψουμε στο Ρονάλντο και να κλείσουμε, γιατί πρέπει να περάσουμε και στα δικά μας. Λίγο θα βγάλουμε και την Ελένη από το Χόρστ. Θέλω να σου πω ότι
σε κάθε επάγγελμα στη ζωή, γνώμη μου είναι αυτή, έτσι, ανεξάρτητα από την ηλικία, εκείνο που παίζει τεράστιο ρόλο είναι η αγάπη και η δουλειά που ρίχνεις. Σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Ποδοσφαιριστής είναι ένα επάγγελμα. Και το να ξέρεις όμως και πού να βάλεις τελεία. Πού να βάλεις τελεία. Ναι, γιατί χτες, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, η Πορτογαλία θα μπορούσε να πληρώσει ποδοσφαιρικά την υπέρμετρη αγάπη, σεβασμό, εμπιστοσύνη σε ποδοσφαιριστές μεγάλης ηλικίας. Το είδαμε στη φάση με τον Πέπε. Το είδαμε στη φάση με τον Πέπε. Μαζί σου. Ο Πέπε, ο οποίος είναι 41,5. Δηλαδή δεν νοείται Πέπε και Ρονάλντο να βγάζουν. Γιατί 100... αυτή την γάφα δεν μπορεί να την κάνει ένας 25χρονος. Δεν μπορεί, αλλά. Αυτό είναι ρατσιστικό που λες. Είναι πιο πιθανό να τη βγάλει ένας Πέπε στο 115. Να σου το πω και διαφορετικά. Είναι πολύ καλύτερο, μάλλον έχει πολύ μεγαλύτερες αντοχές ένας ραδιοφωνικός παραγωγός 25 χρονών από μένα που κοντεύω τα 60 ή από κάποιον άλλο που είναι 70. Αλλά εκεί δεν το λέμε, εκεί είναι ραδιόφωνο. Εκεί είναι ραδιόφωνο. Ωραία, γιατί, μας βολεύει. Γιατί καθόμαστε, ρε Βασίλη, με το air condition μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Δεν τρέχουμε 15 χιλιόμετρα που έτρεξε χθες ο Τσέρι. Θα σου πει κάποιος άλλος ότι ναι, ρε φίλε, αλλά και το μυαλό δεν σου κόβει το ίδιο όσο σου έκοβε στα 30 και στα 40. Τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Παραντουριάζεις. Εγώ πιστεύω ότι το μυαλό σου, Βασίλη. Το λέω για σένα. Τώρα είναι, όχι για σένα, εγώ το λέω. Ότι πιστεύω ότι το μυαλό σου τώρα είναι καλύτερο παρά. Που ήταν πριν. Έτσι μας βολεύει, ρε Κωνσταντίνε, γι' αυτό. Γι' αυτό το λέμε. Τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου είναι στην ιστορία. Εννοείται. Λοιπόν, να σου πω, είπε όχι ο Γιαννούλης και στον Παναθηναϊκό. Γλιτώσαμε τουλάχιστον από αυτό. Αναμενόμενο. Δηλαδή, έχουμε δύο ονόματα μας έχουν φάει την ψυχή τον τελευταίο καιρό. Ο Γιαννούλης και ο Βεζένκοφ. Σωστά. Έτσι. Με το ένα καθαρίσαμε. Για την ώρα. Ναι. Τι λέει, και άλλο ένα όνομα, εγώ θα σου πω, που μας απασχολεί. Μπρινιόλι. Για πέμπω. Ποιο? Μπρινιόλι. Ω, Μπρινιόλι είναι τελειωμένο, είναι ΑΕΚ. Ναι. ΑΕΚ, βάζει δηλαδή ένα ευρωστοίχημα. Ναι, βάζω. Βάζεις ένα ευρώ στοίχημα. Νομίζω ότι μέχρι ένα ευρώ βάζω. Μάλιστα, εντάξει. Λιβάγια βάζεις ένα ευρώ στοίχημα. Λιβάγια όχι. Έχεις κάτι καινούργιο. Όχι. Όχι, πότε ήταν που τα συζητούσαμε. Σε βλέπω όμως να κλωθογυρνάς γύρω-γύρω. Κλωθογυρνάω γιατί, Βασίλη, κοντεύει το ευρωπαϊκό παιχνίδι σε ένα μήνα από τώρα. Όχι, σε λιγότερο από ένα μήνα, σε τρεις εβδομάδες από τώρα. Και είναι μόνο ο Μπράντον Τόμας. Έτσι, έλα ναι, να αφήσουμε την κρίνια λίγο. Γιατί, να πάω την κρίνια, έλα, Βασίλη, δηλαδή να κρινιάξουμε. Άμα δεν κρινιάξεις δεν γίνεται διαφορετικά. Τι διαλύει το πάω, αφού δεν. Να απολυθεί ο Λουτσέσκο, ε. Πού είναι ο Κετζιόρα, γιατί δεν έρχεται. Πού είναι ο Μεϊτέ. Ρε φίλε, να φύγουν όλοι. Άσχετοι όλοι. Ο Κετζιόρα είναι, δεν ο Μπέκεμπαουερ και σε μην τρελαθούμε κιόλα. Ναι, αλλά ο Λουτσέσκο δεν τον θέλει. Και παίζει με την Τσιμισκή, αντίπαλο θα παίξει. Τσιμισκή με Γνατία. Πώ τη λένε. Με την Τσιμισκή θα παίξει. Δηλαδή θε τον Κετζιόρα για να περάσει. Θέλω την ομάδα έτοιμη. Ναι, η ομάδα έτοιμη δεν μπορεί να είναι στις 23 Ιουλίου. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί να είναι. Γιατί είναι μεταγραφές. Έτσι το έχουμε συνηθίσει. Γιατί είναι μεταγραφές και δεν είναι πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω 6-28 φέτα του Μητσοτάκη. Έτσι το έχουμε συνηθίσει. Δεν είναι έτσι. Τι έτσι έχει συνηθίσει. Έτσι έχουμε συνηθίσει τον Πάο. Πέρσι βγήκε ο Λουτσέσκου και μόνο που δεν ανέβηκε στο Λευκό Πύργο να λέει σας παρακαλώ φέρτε μου κάνει μεταγραφή. Ναι, δεν τον βλέπω να απέχει πολύ από το Λευκό Πύργο για να ξανανεύει. Ω, δεν είσαι έτσι. Μακάρι. Φέτος περιμένεις τον Μεϊτέ ή τον οποιονδήποτε χαφ, αλλά έχεις ταυτόχρονα τον Καμαρά που μπορεί να σου παίξει για λίγο χρονικό διάστημα και στο 6 χωρίς να γκρινιάξει, mm-hmm. γιατί μετά θα τα κάνει μπάχαλο άμα τον βάζει συνέχεια στο 6. Έχεις τον Μιχαηλίδη, τον Γκουλιεράκη, δεν λέω τον Εκόνγκ για να πέσει κανένα ψευδοροφή από πάνω. Γιατί δεν το λες τον Εκόνγκ? Εγώ δεν το λέω τώρα. Γιατί σήμερα μπορεί να τον έχει, αύριο μπορεί να σηκώσει να φύγει. Να πάει να πάει βόλτα στην Ιγυρία και να γυρίσει μετά από 6 μήνες. Ο Εκόνγκ όμως είναι στην Ολλανδία. Ο Μεϊτέ και ο Κετζιόρα δεν είναι. Δεν είναι. Ωραία. Άρα ο Εκόνγκ λοιπόν, μπορεί να λογίζεται ως ο αντικετζιόρα. Δεν θα λες ο Εκόνγκ, θα λες ο MVP του Κόπα Αφρικα. Να λέω παίχτη της Νιγηρίας, γιατί παίχτη του ΠΑΟΚ σπάνια τον είδαμε. Ο MVP του Κόπα Αφρικα. Και το λέμε αυτό και για να ανέβει η ψυχολογία του και γιατί μπορεί να τον υπολογίζει ο Λουτσέσκου. Να ανέβει η ψυχολογία του. Ναι, μπορεί να το μεταφέρει καμιά ξαδέρφη του. Ξέρω εγώ. Ωραία. Και το ανεβάζουμε και την τιμή με αυτά που λέμε τώρα. Και το όχι, θα πάρουμε κάπω σωστό, αλλά. Το επόμενο ακριβώς εγώ είναι να δεχτώ να μου πεις, ρε φίλε, άμα πάθει γρήπη καλοκαιριάτικο ο Μπράντον Τόμας, με ποιον θα παίξει ο ΠΑΟΚ σεντερφόρ? Με τον Ντεσπότοφ. Με τον Ντεσπότοφ, ακριβώς αυτό θα σου έλεγα κι εγώ. Απέναντι στη Τζιμισκή με τον Ντεσπότοφ θα παίξει. Ναι. Τώρα στο δεύτερο γύρο, στον επόμενο προκριματικό, λογικό είναι να έχουν φροντίσει εκεί στη Μικρά Ασία να λύσουν τα θέματα. Πάντως να σου θυμίσω ένα καλοκαίρι πριν από λίγα χρόνια. Ότι ψάχναμε τον Κούτσια στη Χαλκιδική από τον Beach Bar να γυρίσει να παίξει με τη Λεύσκη. Απόγνωση λέγεται αυτό. Ναι.
Αυτό λέγεται απόγνωση. Για να μην φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το επίπεδο παίζοντας με την Εγνατία ή με την Μπάνια Λούκα, μην ψάχνουμε καν να το γυρίσουμε από τα Μπάνια. Εγνατία είναι παρεμπιπτόντως. Εγνατία. Μην μπερδεύεσαι από μένα από την Εγνατία. Και εγώ Εγνατία τη λέω, τι νομίζεις. Αλλά τη λέω Τζιμισκή, δεν είναι αυτό. Μην ψάχνουμε κάποιον να τον φέρουμε πίσω από τα Μπάνια για να νικήσουμε την Μπάνια Λούκα ή την Εγνατία. Σωστό είσαι. Δεν ξέρω γιατί δεν είμαστε συνδεδεμένοι με το Χόρστ ακόμη. Απλά να πω εγώ ότι όλο το ενδιαφέρον της Ευρώπης είναι στραμμένο στη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση του Euro. Μπορεί να μην καταφέραμε ως εθνική να πάμε στη Γερμανία, όμως θα πάμε για μπαλίτσα στο καζίνο. Το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη ζει σε ρυθμούς Euro με φόρτσα ματσάκια, κληρώσεις και απεριόριστες απολαύσεις. Παρακολουθούμε live τους αγώνες στο Ian's Bar και το Deck Street Food. Μπαίνουμε στις κληρώσεις Hat-Trick για να διεκδικήσουμε έως και 10.000 ευρώ μετρητά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Και στην κλήρωση ομάδες των γηπέδων στο Instagram για μια τηλεόραση Samsung 55 ιντσών και smartwatches. Forza Regency για ένα καλοκαίρι άκρος ποδοσφαιρικό. Να βάλουμε, Κωνσταντίνε μου, και τον κόσμο στην παρέα μας. Λοιπόν, τα μηνύματά σας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54222 είτε στο Viber 6945-287-38 για τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, την τοποθέτησή σας για τον Ρονάλντο ή για τον Γκετζιόρα ή για τον Έκο. Για όλο τον κόσμο, ό,τι θέλετε. Καθώς έχουμε ζητήματα, να κάνω έτσι μια πρώτη προσέγγιση, μια γρήγορη πρώτη προσέγγιση των ρεπορτάζ. Στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε full κατάσταση προετοιμασία, αλλά δεν έχουμε για την ώρα κάτι περισσότερο μεταγραφικό. Περιμένουμε, τα είπε και ο Κωνσταντίνος νωρίτερα, θα μας τα πει η Ελένη σε λίγο. Στην ΑΕΚ αναμένεται πολύ ζεστή εβδομάδα. Σήμερα πιθανότατα θα έχουμε την ανακοίνωση για τον Πρινιόλι και τον Σισε για να φύγουν να πάνε στην Ολλανδία. Βαδίζει σε καλό δρόμο η υπόθεση του 300 του Διεθνή Τερματοφύλακα από την Αλβανία και η ΑΕΚ θέλει τον Μίλσον, τον παίκτη της Μακάμπη, αλλά είναι μια υπόθεση που θυμίζει λίγο Πινέδα και μάλιστα πιο σκληρά για τον Μίλσον. Ο Μίλσον δεν έχει πάει στην προετοιμασία της Μακάμπη, η οποία φέρεται να έχει απορρίψει την πρώτη πρόταση της ΑΕΚ. Τώρα, στο Παναθηναϊκό μας τελείωσε ο Γιαννούλης οριστικά και αμετάκλητα. Θα πάει, λέει ο Παναθηναϊκός, να πάρει ξένο παίκτη. Στο Παναθηναϊκό αυτό το περίμενε. Το πάντα περιμένει, Κωνσταντίνε. Έγινε πράξη και με το Σάρι. Τίποτα. Έγινε πράξη και με τον Γιαννούλη. Τίποτα. Και έχει ο Θεός. Και στον Ολυμπιακό καίγονται για τον Ελκάμπη. Πληροφορίες λένε ότι θα του δώσει ο Μαρινάκης το μεγαλύτερο συμβόλαιο στο κλαμπ. Θα του προσφέρει πάνω σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά να δούμε εάν τελικά θα τον πείσει, ή αν θα τον πείσει η Φενέρ, ή αν θα τον πείσουν οι Σαουδάραβες. Ναι. Εντάξει, το νομίζω το δικαιούται αυτό το συμβόλαιο Ελκάμπη. 100-0. 100-0 το δικαιούται. Να σου πω, μην το συζητάμε τώρα. Μιλάμε για ένα παιδί που ήταν πέρσι ο MVP στην κατάκτηση του Conference League. Του δίκαιου Conference League. Φαντάζομαι δεν έχει καμία αντίθεση. Καμία απολύτως. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καμία απολύτως και η ζήλια μου, η ωραία ζήλια μου δεν έχει σβήσει ακόμα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτό είναι και το υγιές. Η ωραία ζήλια, όπως τη λες, έτσι, όχι η άσχημη ζήλια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στην Άντζελα Ζήλια. Πάμε. Πάμε στην Ελένη μας στο Χόρστ. Στο Magic Bus. Έτσι, έτσι. Καλημέρα, τι κάνετε? Χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα. Θα σας πω κάτι να ζηλέψετε. 13 βαθμοί. Είναι η μαγική λέξη. 13 είναι, έχει κρύο, παιδιά. Έχεις βγει με ζακέτα, με φουτεράκι, με τι έχεις βγει? Κανονικότατα με ζακέτα, καλή ζακέτα, χοντρή ζακέτα, γιατί είναι χειμερινό το τοπίο εδώ, τι να κάνουμε, έχει βροχή, έχει αρκετή βροχή από το πρωί και έχει και διπλό πρόγραμμα προπόνηση σήμερα, άρα σήμερα το πρωί τους βλέπω με τα φούτερ, με τα σκουφιά, σίγουρα ο Λουτσέσκου με το σκουφί. Νομίζω είναι η παλιά ορθόδοξη Ολλανδία, δηλαδή αυτές οι θερμοκρασίες που συναντούσε ο ΠΑΟΚ κάποτε, γιατί τα τελευταία καλοκαίρια είχε αλλάξει και μπερδευτεί πολύ το πράγμα. Έτσι θα μας πάει όλη την εβδομάδα, όλη την πρώτη εβδομάδα, γιατί την άλλη εβδομάδα βλέπω κάτι 28, κάτι 30, επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της θερμοκρασίας. Τι σου έχει κάνει η εντύπωση, αν πρόλαβε να σου κάνει κάτι εντύπωση, ρε παιδί μου, λέμε, γιατί είναι μία μέρα που πάω και εκεί, ειδικά τα νέα παιδιά, το Θημιάνη, το Τζιφτσί, τον Καμαρά. Λοιπόν, θα σας πω, αυτό το οποίο να σας πω την αλήθεια, δεν μπορούσα να πάρω χθες στα μάτια μου από τον Καμαρά. Νομίζω ότι αν τον δει κανείς, τον παρακολουθήσει προσεκτικά, πώς κινείται, πώς διαβάζει το παιχνίδι, τις επαφές του με την μπάλα, νομίζω ότι όχι ότι δεν τον ξέραμε τον Καμαρά, έτσι, δεν είναι, τον μάθαμε πέντε χρόνια. Καταρχάς ο τύπος είναι σιδερένιος, Ελένη. Είναι σιδερένιος ο τύπος. Αυτό. Ξέρετε, Βασίλη, θα με καταλάβει ο Κωνσταντίνος τώρα. Δεν θέλω να μιλήσω για κάμπες και σωματοδομή, γιατί εμείς έχουμε μια κακή προϊστορία στη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας ακριβώς, Κωνσταντίνε, κατάλαβες που αναφέρομαι. Μιλώντας για σωματοδομή. Είναι χτιστός, φαίνεται, είναι πολύ γυμνασμένος.
Ο Καμαράλα δεν είναι μόνο αυτό, έχει τρομερή ποιότητα. Χθες είδαμε και το πρώτο έτσι γκολ στο οικογενειακό διπλό με τέσσερις ευστείες, έτσι μια καινούρια δοκιμασία, διαδικασία τέλος πάντων για τους πρωταθλητές. Οπότε το πρώτο πράγμα για να μείνω σε αυτό που με ρώτησες, Βασί, είναι ο Καμαρά. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει προσθέσει πολλή ποιότητα με αυτό το παιδί, να έχει έτσι και το μυαλό και την προσωπικότητα και το χαρακτήρα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και να του πάει καλά η συγκεκριμένη μεταγραφή. Η ποιότητα είναι δεδομένη. Δηλαδή καταλαβαίνω γιατί εξ αρχής στόχευσαν, επέμεναν, τον ήθελε και ο Λουτσέσκου, τον ήθελαν και όλοι οι άνθρωποι του κλαμπ και φτάσανε στο σημείο να του δώσουν για 3 χρόνια ένα πακέτο που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτό που λέμε το κλισέ μεν, αλλά ό,τι δίνεις παίρνεις. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις, δεν είναι κλισέ, είναι πραγματικότητα, ναι, στη ζωή αυτό. Εννοείται. Ναι, έδωσε πολλά, έδωσε καλά χρήματα για να κάνει μια top κίνηση στη μεσαία γραμμή που μπορεί να του αλλάξει το στάτους εκεί. Θα μου πείτε όμως και ποιος θα είναι ο παρτενέρ, έτσι. Ποιος θα το κουμπώσει τον Καμαρά. Θα έρθω και εντάξει, για την ώρα έχει. Για την ώρα έχει, μέχρι να έρθει έχει, με έχει το ΣΒΑΜ, έχει τον ΟΣΔΟΕΦ. Για την ώρα είμαι πολύ προσεκτικός. Το καλοκαίρι έχει και παραέχει. Βέβαια θα μου πεις, δεν μπορεί ένα καλοκαίρι που δεν του πήγε καλά ή όπως ανέφερε, γιατί σας άκουγα προηγουμένως ο Κωνσταντίνος για παράδειγμα με τον Κούτσια που τον ανέβασαν από τις διακοπές του Άρων γιατί ξέρουν ένα αποτιθετικό να αποτελεί μέτρο σύγκρισης, έτσι. Προφανώς αυτά είναι λάθη του παρελθόντος που δεν μπορείς να τα συγκρίνεις για να πεις ότι φέτος είμαι καλύτερα, είναι για να τα αποφύγεις, να μην τα ξανακάνεις. Λοιπόν, σίγουρα εντυπωσιακός πάρα πολύ ο Καμαρά, εντυπωσιακός να σας πω την αλήθεια και ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων, ο Βαγγέλης Λάπας. Βέβαια, αν δείτε με τι τερματοφύλακες από τον Μαζά, από τον Βλαχοδί, με τι τερματοφύλακες έχουν περάσει από τα χέρια του, μπορείτε να καταλάβετε. Δηλαδή, συγκριτικά με τον Τζόρτζιο Μπιάνκι, που ήταν ένας πολύ ήρεμος, σπάνια ακούγαμε την φωνή του προπονητής τερματοφυλάκων, νομίζω ότι ο Βαγγέλης Λάπας έχει έρθει για να βάλει την σφραγίδα του. Το έγραψε και χθες το SDMA. Γιατί πέφτει σε μια δύσκολη συγκυρία και ποια είναι αυτή, καλείται να διαχειριστεί τον Κοτάρσκι. Δεν θέλω να πω εδώ ότι ο Κοτάρσκι δεν είναι σοβαρός, δεν είναι επαγγελματίας. Είναι όλα αυτά επί 10. Πάντα έτσι ήταν ο Κοτάρσκι. Αλλά όταν υπάρχει. Τον Κοτάρσκι τώρα, τον Κοτάρσκι μιλάς για τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, για αυτόν τον Τζένοα, έτσι. Μην τα μπερδέψουμε. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς έλεγα, Βασίλη, ότι όταν υπάρχουν καθημερινά δημοσιεύματα που σε αφορούν ως επαγγελματίας, όσο σοβαρός και να είσαι στιγμιός, καταλαβαίνεις ότι νομίζω η συγκεκριμένη περίπτωση θέλει ειδική διαχείριση. Γι' αυτό το κεφάλαιο ήθελα να ανοίξω, το επόμενο κεφάλαιο, αλλά θα μου επιτρέψεις, επειδή εγώ είμαι ένας επαγγελματίας με το έψιλον κεφαλαίο, ό,τι αφορά τη διαχείριση. Το γνωρίζω. Ακριβώς, δεν μπορεί. Κάτσε, θα μας πεθάνει ο Παπαδομανολάκης, θα μας μείνει στα χέρια. Λοιπόν, Ελένη μου, πιες λίγο καφέ, Ψάει κάτσε στην άκρη, κάτσε στα πιτς. Λοιπόν, γιατί πάμε τώρα να ακούσουμε, αφού σας πω, αφού σας θυμίσω ότι η εκπομπή μας είναι χορηγία του Ρίτζεσι Κάζινο Θεσσαλονίκη, πάμε να ακούσουμε το ενημερωτικό ένθετο για το Euro 2024 από τον Δημήτρη Δανακτσή, αμέσως τις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε και πάλι σε σύνδεση με τον Χόρτς και την Ελένη Μπουτού. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Είναι τα νέα του Euro 2024 από τη Στίχημαν, τον επίσημο χορηγό της διοργάνωσης στο Λίμπερο 107,4. Ο συγκλονιστικός Διόγκο Κώστα κατέβασε ρολά στη διαδικασία των πέναλτι χθες για την Πορτογαλία, πιάνοντας και τα 3 πρώτα που εκτέλεσε η Σλοβενία. Έτσι, μετά το 0-0 στην κανονική διάρκεια και της παράτασης, η παρέα του Κριστιάνου Ρονάλντο, ο οποίος με τη σειρά του έχασε πέναλτι στην παράταση, προκρίθηκε στον προημιτελικό και θα συναντήσει τη Γαλλία σε ένα μεγάλο παιχνίδι την Παρασκευή στις 10. Οι τρικολόρ κέρδισαν και αυτοί με το ζόρι νωρίτερα την ομάδα του Βελγίου με 1-0 χάρη στο αυτογκόλ του Φερτόχεν στο 85 και έτσι τα αυτογκόλ έχουν την τιμητική τους μέχρι στιγμής στο τουρνουά. Η σειρά των 16 κλείνει σήμερα με άλλες 2 σπουδαίες αναμετρήσεις που υπόσχονται και αυτές suspense μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αρχικά στις 7 η Ολλανδία θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή απέναντι στην επικίνδυνη πάντως Ρουμανία, ενώ το βράδυ στις 10 θα μάθουμε και τις 8 ομάδες που θα δώσουν το παρόν στα προημιτελικά, καθώς θα διεξαχθεί το αμφίδαπο Αυστρία-Τουρκία. Ήταν τα νέα του Euro 2024 από την Στίχημαν, τον επίσημο χορηγό της διοργάνωσης.
Εδώ είμαι, θα επιστρέψαμε στην υπέροχη παρέα του Λίμπερο 107,4. SDNA σε θέση Λίμπερο, Κωνσταντίνος Παπαδομανολάκης, Βασίλης Βέργης στα μικρόφωνα, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και σήμερα στη χορηγία της εκπομπής. Και να σας πω ότι εκτός από το ιταλικό ποδόσφαιρο, όχι, δεν εννοούμε αυτή την εθνική ομάδα που είδαμε αυτό το χάλι, έτσι. Το ιταλικό ποδόσφαιρο γενικά μιλάμε. Αγαπάμε και την ιταλική κουζίνα, γι' αυτό δώστε προσοχή. Το εστιατόριο Ο Κήπος, που όλοι γνωρίσαμε και τιμήσαμε δεόντως, μεταμορφώνεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο ιταλικό εστιατόριο, το οποίο δεν έχει ξαναδεί η πόλη. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα, απολαμβάνουμε το δείπνο στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, με live μουσική και δωρεάν πάρκινγκ. Πολύ σημαντικό. Και το τελευταίο, έτσι. Κρατήσεις κάνουμε στο τηλέφωνο 2310-491-199 και απολαμβάνουμε ένα συγκλονιστικό ιταλικό δείπνο στον κήπο της καρδιάς μας. Μου ήρθε, Κωνσταντίνε, ένα μήνυμα από φίλο Ολυμπιακό που λέει: ρε Βασίλη, 47 και Ολυμπιακό, εσύ τα έκανε 48. Ναι, προφανώς υπολόγισα και το φετινό που θα είναι το πρώτο επί προεδρίας Μάκη Γκαγκάτση στην ΕΠΑ, Κωνσταντίνε, γι' αυτό. Ένα μήνυμα λέει: δεν είναι εποχή για να μιλάς έτσι για τον Ολυμπιακό, Κωνσταντίνε. Έτσι, γεια σου, μπράδα, γεια σου το στόμα και το χέρι αυτού που στα στείλε. Εσύ τώρα παίζει το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ. Ολυμπιακός παίζει τον ρόλο του Ανέλ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να συνεχίσεις μόνο στην εκπομπή σου. Την Ελένη την έχουμε. Βέβαια, την έχουμε την Ελένη. Ελένη, καταλαβαίνεις τι γίνεται εδώ. Λείπεις εσύ και εμείς. Βέβαια, λείπω εγώ. Και εμείς λέμε περίεργα πράγματα. Τα σχόλια δημιουργία. Περίεργα πράγματα λέγω. Ακριβώς δεν είμαι να βάλω. Δεν είμαι εκεί να βάλω σε μια τάξη την κατάσταση. Έτσι, γεια σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα του Κοτάρσκι. Στη συνέχεια να μας πεις τα υπόλοιπα μεταγραφικά και να κλείσουμε με τα φιλικά. Αύριο δεν είναι το πρώτο? Αύριο 7 η ώρα το πρώτο. Αύριο 7 η ώρα. Πάμε στον Κοτάρσκι λοιπόν. Λοιπόν, είναι το θέμα των ημερών. Καθημερινά οι Ιταλοί ασχολούνται, καθημερινά προκύπτουν πληροφορίες από την Ιταλία. Λοιπόν, ξεκινάω από το τελευταίο, γιατί σύμφωνα με τους Ιταλούς η Γένοα φαίνεται ότι τα βρίσκει σκούρα με τον ΠΑΟΚ για τον Ντόμινικ Κοτάρσκι, και η αιτία φυσικά είναι οι απαιτήσεις των ασπρόμαυρων που περιπλέκουν την κατάσταση. Τι αναφέρουν ερώτημα, οι Ιταλοί? Μπόρεσες ότι... να μάθεις με ασφάλεια τι λεφτά ζητάει ο ΠΑΟΚ και τι λεφτά κυρίως δίνει η Γένοα σε τούτη φάση που βρισκόμαστε? Ο ΠΑΟΚ κινείται κοντά στα 10 εκατομμύρια, Βασίλη. Προφανώς σε αυτές τις περιπτώσεις όμως θα παίξει ρόλο και το ποσοστό μεταπόλησης, και όταν είναι ανοιχτή η διαπραγμάτευση μπορεί να είναι ένα εκατομμύριο πάνω, ένα εκατομμύριο πάνω. Ναι. Αλλά εδώ μιλάμε για πολλά εκατομμύρια κάτω. Με λεφτά τύπου ακριβώς 4-5 εκατομμύρια, 3 όπως ήταν η αρχική πρόταση της Τζένοα. Είναι πολλά παραπάνω τα χρήματα που ζητά ο ΠΑΟΚ. Και πλέον οι Ιταλοί βάζουν και μια σημαντική παράμετρο, την οποία εμείς τη λέμε και την ξαναλέμε εδώ και καιρό, ότι είναι τα προκριματικά της Ευρώπης. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ για να βρεθεί στο League Stage, για να χάσει πολύτιμες μονάδες του group του, και υπερπολίτιμος είναι ο Κοτάρσκι. Η αλήθεια είναι στην παρούσα φάση, μια έχει αποκτηθεί ο Κιστής, αλλά... Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ναι, λέω αστείευεσαι, είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να χάσει τον βράχο του πριν, από τα πριν ξεκινήσει ακριβώς τα προκριματικά? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα είναι τρομακτικό το ρίσκο. Είναι αυτή η ψύχος, η αιμονή για αυτόν τον στόχο της Ευρώπης. Οπότε ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει εκεί με τις λιγότερες, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Οπότε πέρα από τα 9-10 εκατομμύρια που αξιώνει για να ικανοποιηθεί οικονομικά, όπως σωστά, πολύ σωστά γράφουν οι Ιταλοί στο ρεπορτάζ τους, είναι και το ότι ο ΠΑΟΚ θα περιμένει, δηλαδή δεν θα βιαστεί να κινηθεί στην μεταγραφική αγορά, γιατί είναι αυτά τα προκριματικά της Ευρώπης. Οι Ιταλοί λένε για την πρώτη πρόκληση του ΠΑΟΚ, για τον δεύτερο προκριματικό, ότι έστειλε μήνυμα στην Τζένοα ότι δεν πουλά μέχρι τα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών. Η Τζένοα από την πλευρά της, όπως τουλάχιστον αναφέρουν, δεν μπορεί να περιμένει, δεν μπορεί να δώσει αυτόν τον χρόνο στους Θεσσαλονικείς, άρα στρέφεται σε άλλες επιλογές, σε άλλες λύσεις. Μιλάμε για ένα διάστημα, Ελένη, περίπου ένα μήνα, έτσι, γιατί μέχρι να γίνει και η ρεβάνς του πρώτου αγώνα είναι ένα μήνα, ναι. Ορίστηκε το πρώτο ευρωπαϊκό, η πρεμιέρα στις 24 του μήνα, ώρα 8.30 στο γήπεδο της Τούμπας, ακριβώς, Κωνσταντίνε, μία εβδομάδα μετά η ρεβάνς. Καταλαβαίνει κανείς ότι ένα μήνα
δεν ξέρω πόσο διατεθειμένοι, που δεν είναι όπως τουλάχιστον γράφουν οι Ιταλοί να δώσουν στον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, πέρα από τους προκριματικούς που σίγουρα είναι το νούμερο ένα για τους Θεσσαλονικείς, είναι και το διάστημα που θέλει ο ΠΑΟΚ για να κινηθεί για τον αντικαταστάτη του, έτσι. Δεν μπορεί ξαφνικά, όσα και αν είναι τα λεφτά, να δώσει τον Κοτάρσκι και να κινηθεί στην Ευρώπη με τον νεαρό Τσισί. Θα Ελένη, πρέπει να βρει σίγουρα, που φαντάζομαι ότι έχει γίνει. Αυτό ναι. θα σου ερωτούσα. Νιώθεις ότι έχει γίνει μια προεργασία σε αυτό το ενδεχόμενο? Δεν μπορεί να μην έχει γίνει προεργασία. Κωνσταντίνε, θα ήταν παράνομο. Από τα ονόματα, από τις πληροφορίες, από το ψάξιμο τέλος πάντων, φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα στην αγορά από τον ΠΑΟΚ για να βρει τερματοφύλακα και να είναι έτοιμος. Γιατί, να σας πω κάτι, κακά τα ψέματα, φαίνεται ότι το καλοκαίρι αυτό θα είναι πολύ μεγάλο και καυτό για τον Κοτάρσκι. Και είναι λογικό. Έτσι, είναι ένας τερματοφύλακας 24 ετών. Ξέρεις τι δεν μας είπες, δηλαδή, νομίζω ότι λησμόνες θα μας πεις μέχρι που έχει φτάσει η Τζένοα. Αν έχει φτάσει στα 4 εκατομμύρια, εκτιμώ ότι η απόσταση είναι τεράστια. Mm-hmm. Ακόμα και ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα κατέβει στα 7. Είναι τεράστια η απόσταση. Νομίζω ότι μέχρι τα 6 περίπου έχουν φτάσει οι Ιταλοί. Το λέμε μια αν έχουν φτάσει 6, επιφύλαξη. Γιατί τα 6 Βασίλη και Κωνσταντίνε, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αποτυπωθούν σε επίσημη πρόταση. Έτσι, όταν είναι ανοιχτή η διαπραγμάτευση, πολλά είναι σε προφορικό επίπεδο, ότι αν ανέβουν σε 6 είναι έμψυχο αντάλλαγμα. Όλα αυτά θα πρέπει να αποτυπωθούν σε χαρτί. Εκείνο το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι πιέζει με κάθε τρόπο η Τζένοα. Επίσης, εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι αρνητικός. Δεν το ξεκόβει. Δεν το ξεκόβει, το συζητάει, αρκεί να ικανοποιηθεί. Εκείνο που φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει και προσπαθεί να το αποφύγει είναι να φύγει τώρα ο παίχτης. Δηλαδή, δεν θα τον χαλούσε τον ΠΑΟΚ να περνούσε στο League Stage. Και να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ναι. Και να τον πουλούσε μετά. Αυτό καταλαβαίνω. Βασίλη, δεν κρύβεται το ρομπόκ. Είναι λογικό. Ξέρει ότι αυτή τη στιγμή στη βιτρίνα του οι ομάδες που θα τον ενοχλήσουν για τον Κοτάρσκι, θα τον ενοχλήσουν για τον Βουλιαράκη. Του Κωνσταντέλια, για την ώρα, εγώ θα πω ότι ο ίδιος έχει επιβάλει μια ηρεμία στην υπόθεση Κωνσταντέλια, αλλά Βουλιαράκη Κωνσταντέλια δεν κρύβεται. Το ΠΑΟΚ ξέρει ότι θα δεχτεί ενοχλήσεις πολλές. Είναι το τίμημα του να κάνεις μια σπουδαία σεζόν, να έχεις καλά ασημικά και να προβάλλονται αυτά τα ασημικά και στην Ευρώπη. Αυτό είναι το τίμημα, παιδιά. Ναι, αλλά είσαι ένα βήμα, είναι ο ΠΑΟΚ ένα βήμα πριν τα... πριν τα εκθέσει αυτά τα ασημικά στην Τζιμισκή. Πολύ σωστό. Όχι στην Τζιμισκή, στην Πέμπτη Λεωφόρο. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Κωνσταντίνε, και πιστεύω ότι με τον Κοτάρσκι θα είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο για τον ΠΑΟΚ. Γιατί μιλάμε για τερματοφύλακα, πολύ ιδιαίτερη θέση. Είναι τέτοια η θέση που δεν μπορεί να πάρει αυτό το ρίσκο στην παρούσα φάση ο ΠΑΟΚ, και γι' αυτό και όλα σημειώνεται, υπογραμμίζεται αυτό το πράγμα των προκριματικών, της πρώτης πρόκλησης που έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά του και στα ρεπορτάζ των Ιταλών. Νομίζω ότι πλέον έπιασαν το θέμα στη σωστή του βάση. Είναι αυτή να δούμε η πρόκληση και τα άλλα μεταγραφικά. Και φυσικά είναι και... Δεν υπάρχει καμία νεότερη εξέλιξη. Λοιπόν, 2 του μήνα σήμερα, δεύτερη μέρα προετοιμασίας, δεν υπάρχει εξέλιξη ούτε στο θέμα του Κετζιόρα. Ελπίζω ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε κάποια εξέλιξη, ότι ο παίκτης θα βρήκε με την Δυναμό Κιέβου και ταξιδεύει άμεσα για την Ολλανδία και το Χόρστ. Είναι το μόνο θέμα το οποίο βγάζει μια αισιοδοξία συγκριτικά με τα υπόλοιπα μεταγραφικά, ότι ο παίκτης θα τη βρει τη λύση. Ούτως ή άλλως από χθες μπήκε στο τελευταίο εξάμεινο του δανεισμού του. Στην χειρότερη θα κάνει χρήση της ευκολίας του κανόνα που του δίνει. Αυτό η πόσο UEFA, πιθανό είναι, λένε, να για γίνει. Να πεμπλακεί. Και τα δεδομένη της επιθυμίας του Κετζιόρα να μην σπαταλήσει ένα εξάμεινο στην Δυναμό, να έρθει στον ΠΑΟΚ, γιατί έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για συμβόλαιο 901 εκατομμυρίου, εκεί κυμαίνεται η συμφωνία του με τους Θεσσαλονίκες. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό, αλλά ο ίδιος θα πρέπει να δρομολογήσει τις εξελίξεις. Ο ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να ανακατευθεί καθόλου. Εκείνο το οποίο ξεκαθάρισε είναι ότι θα δώσει στους Ουκρανούς μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ. Η Δυναμό φαίνεται ότι δεν αλλάζει άποψη εύκολα. Θέλει 500 χιλιάρικα τώρα και 500 χιλιάρικα σε μπόνους. Άμα τόσα τις λείπουνε, τι να κάνουμε. Άμα τις λείπουνε τόσα.
Μπορεί ναι, να ζητάει απλά, αν, απλά Βασίλη, αν το βάλεις κάτω όλο το πακέτο, είναι 1 εκατομμύριο στην Δυναμό, είναι 1 εκατομμύριο το συμβόλαιο. Πάει πολύ. Στον Πάο δεν νομίζω ότι ο Πάο θα δώσει 1 εκατομμύριο για παίχτη που σε 6 μήνες μένει ελεύθερος. Σε καμία περίπτωση. Κανείς δεν θα τα έδινε αυτά. Βάζει κάτω όλα τα δεδομένα και εν τέλει καταλήγει ότι το φάκελο και Διόρα του βγαίνει πάρα πολύ ακριβώς με τα τωρινά δεδομένα. Αν και πόσο και είναι κοντά οι μέρες που θα ακούσουμε, ο ΕΚΟΝ κάνει μια εξαιρετική προετοιμασία. Ένας διαφορετικός ΕΚΟΝ. Ένας διαφορετικός ΕΚΟΝ. Έτοιμο να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Όριμος ποδοσφαιρικά. Δεν έχουμε ακόμη εικόνα του ΕΚΟΝ. Είναι εδώ γιατί σας άκουγα και προηγουμένως, γιατί έχει συμβόλαιο ΕΚΟΝ και είναι εδώ, έτσι. Μόνο γι' αυτό το λόγο είναι εκεί. Είναι και για να βγαίνουν τα κουκιά αριθμητικά. Έτσι είναι εδώ η ΚΟΝΚ. Αλλά εντάξει, δεν θα κρυβόμαστε. Έτσι πως μας το λες, Ελένη, είναι σαν να μας λες ότι δεν τον υπολογίζει ο ΠΑΟΚ ή ο ΕΚΟΝΚ δεν υπολογίζει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κρύψει και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή ότι αν έρθει πρόταση που και ο ίδιος την ψάχνει, την πρόταση στη Σαουδική Αραβία, και είναι μια καλή πρόταση που να εικονοποιεί, τέλος πάντων να βγάλει τη χασούρα της μεταγραφής του ΕΚΟΝΚ, θα τον δώσει. Και στο στούντιο ήταν ο Μάκης Γκαγκάτσης που έλεγε ότι είμαστε δυσαρεστημένοι από τη στάση του πέρσι μέσα στην χρονιά με το πώς προσέγγισε το θέμα του τραυματισμού του. Είναι ένας γάμος ο οποίος φάνηκε ότι δεν πήγε καλά με το καλημέρα. Οπότε το αντιλαμβάνεται και ο ΕΚΟΝΚ αυτό το κλίμα. Δεν έχει κέρισμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ, δεν κάνει γκέλ. Ο συγκεκριμένος, αν και η αλήθεια είναι ότι με τους συμπαίκτες του μια χαρά σχέση είναι και τα βλέπουμε καθημερινά. Οι παίκτες δεν έχουν αλλά τίποτα και μεταξύ τους οι άνθρωποι. Έτσι πως μας το περιγράφεις, Ελένη, είναι σαν ένα γάμο που είπες πριν, είναι σε διάσταση και μένει στο σπίτι για να μην στεναχωρηθούν τα παιδιά. Όχι, μένει στο σπίτι για να βρεθεί μια λύση. Από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο και τον πληρώνει ο ΠΑΟΚ, προφανώς θα υπολογίζει έναν παίκτη που το πληρώνει. Αλλά αν είναι και εφόσον καλύπτει. Είναι πολύ θετικό ότι δεν έχουμε οικογενειακή βία πάντως στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι. Όχι, δεν έχουμε. Απλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η στάση του ΠΑΟΚ. Δεν έκρυψε ποτέ. Δεν πήγε να βάλει το θέμα του ΕΚΟΝ κάτω από το χαλάκι. Μίλησε εξ αρχής ότι αυτό το θέμα, η προσέγγιση του, η διαχείρισή του, μας ενόχλησε, μας εκνεύρισε. Αλλά από τη στιγμή που ο παίκτης έχει ένα συμβόλαιο, είναι εδώ, προπονείται κανονικά, μέχρι να βρεθεί μια λύση. Κατά τη γνώμη μου, ήταν έως και προσβλητική η συμπεριφορά του ΕΚΟΝΚ, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που έχει εξαντληθεί. Και επειδή περιμένει στο τηλέφωνο ο αγαπημένος του Σταύρος Καζατζόγλου, Ελένη, θέλω να κλείσεις ενημερώνοντάς μας τι γίνεται με Center Four και αν έχουμε κάτι εκεί από τον Μπρέθγουιτ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε. Είναι και ο Σαμάτας στο ρόστερ. Σαμάτα πάντα δεν είναι. Είναι κανονικά. Και ο Σαμάτα, ο οποίος Σαμάτα δεν φεύγει αν δεν αποκτηθεί τουλάχιστον ένα φορ, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο χτύπημα για τον παδό του ΠΑΟΚ, Παύλα Κροατή, να ακούει την Ελένη Πούτου να λέει ο Σαμάτα δεν φεύγει. Εκεί τελειώνει. Ναι, και μια που είπες για την οικογενειακή βία πριν, είναι έτοιμοι να πατήσουν το panic button. Σωστό. Λοιπόν, κύριε, Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Είστε καλά. Γεια σου, Ελένη. Λοιπόν, και ενώ ο ΠΑΟΚ πάντα περιμένει, δεν έχει καμία εξέλιξη. Αντίθετα, έχει μια μεγάλη ανησυχία τι γίνεται με την υπόθεση του Κοτάρσκι όσο περνούν οι μέρες. Πάμε στην ΑΕΚ που φαίνεται ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι εβδομάδα σημαντικών μεταγραφικών εξελίξεων. Να μην τα λέω εγώ, να τα πει ο Σταύρος Καζατζόγλου. Τι κάνετε, κύριε? Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Σημαντικό, ναι, σημαντικό φαίνεται πως θα είναι. Φαίνεται πως το πράγμα θα αρχίσει να λειτουργεί ακόμα καλύτερα. Αν και πάντα γίνονται κανένα δύο πραγματάκια και μας πάνε πίσω στις ημερομηνίες. Παραδείγματος χάρη, περιμέναμε Τετάρτη να σηματοδοτούν οι διεθνείς στην Ολλανδία, που είναι η αποστολή της ΑΕΚ και κάνει την προετοιμασία. Τελικά αποφασίστηκε από τον Αλμέιδα σε συνεργασία με το υπόλοιπο επιτελείο να μεταβούν εκεί στις 7 του μήνα. Τους δόθηκαν λίγες μέρες άδεια παραπάνω, οπότε θα μεταβούν στις 7 επί της ουσίας για 3 ημέρες, γιατί στις 11 γυρνάει η ΑΕΚ από την Ολλανδία. Άρα Βίντα, Γκατσίνοβιτς και Σιμάνσκι θα τους δούμε μόνο στο τελευταίο φιλικό. Δεν θα παίξουν. Ο Πινέδα, που επίσης αποκλείστηκε το Μεξικό και έχει πάρει άδεια λίγες μέρες, πότε αναμένουμε να επιστρέψει? Μετά τις 15 τον βλέπω. Στην Αθήνα δεν υπάρχει περίπτωση για Ολλανδία, ούτε ο Πινέδα ούτε ο Κάλλινς. Αυτοί που έχουν και υπερατλαντικό ταξίδι θα έχουν έξτρα άδεια. Αποκλείστηκαν καθότεροι έτσι κι αλλιώς από χθες. Οπότε
θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος και με δεδομένη και την καταπώνηση. Είμαι θα κατηγορηματική έχουμε... ότι θα επιστρέψει ο Πινέδα. Δεν θα μας προκύψει νέα υπόθεση, θα πάω στην Άξο να κάνω διακοπές και ψάχτε με να με βρείτε. Καταλαβαίνει ο κύριος Καζαντζόγλου τι εννοώ. Αυτά τώρα με την Άξο τα... δεν τα υιοθετούμε εμείς. Τι δεν υιοθετείς, το έκανε ο Στέλιος Μανολάς, ούτε θυμάμαι πόσες φορές, πόσα χρόνια. Άλλο μετά ήταν ο καλύτερος παίκτης της σεζόν. Ναι, ναι. Εμείς τον Μπορέλη θυμόμαστε να φεύγει στην Αργεντινή. Μπορέλη έφυγε μια φορά και δεν επέστρεψε. Έμεινε, πήγε στην Οβιέδο κατευθείαν και οικονόμησε. Και με τον Πινέδα μπορεί να γίνει αυτό. Ο Πινέδα αυτό λέει για τον Πινέδα, ρωτάω, δεν ξέρω. Ο Πινέδα θα γυρίσει και κατά την εκτίμησή μου θα μείνει κιόλας. Εντάξει, οκ. Πάμε τώρα στα σημερινά. Έχει ακόμα πολύ δρόμο ο Πινέδα. Γιατί σας λέω, ο Πινέδα πριν τις 15 Ιουλίου δεν είναι για να έρθει στην Αθήνα. Όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά για να ηρεμήσει, να καθαρίσει το κεφάλι και να καθαρίσει ο οργανισμός, γιατί φέτος καταπονήθηκε όσο κανείς θα έλεγα στο ελληνικό χώρο. Σε ρήπες. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στις επικείμενες ανακοινώσεις. Περιμένω σήμερα να τελειώσει το θέμα του Μπρινιόλι. Και ενδεχομένως αύριο ή την Πέμπτη ο Ιταλός να ταξιδέψει για την Βελαδία. Περιμένω να δω τι θα γίνει με το θέμα του 300, που φαίνεται πως είναι σε καλό δρόμο, όχι βέβαια με κάτι 4 εκατομμύρια που υπάρχουν κάτι δημοσιεύματα που λένε ότι αξιώνει η Μπρέτφορντ, που δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να τα καθεί τόσο πολύ. Αλλά η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη να πληρώσει ένα σημαντικό ποσό προκειμένου να πάρει την ελευθέρα του Αλβανού τερματοφύλακα και στη συνέχεια να τον εντάξει στο δυναμικό της και με αυτούς τους δύο να φτιάξει μια ολοκένουργια και τα χαρτιά τουλάχιστον πολύ καλύτερη διάδα από αυτή που είχε την περσινή σεζόν. Σταύρο, με αυτή τη διάδα ποιος έχει προβάδισμα, αν μπορούσαμε να το απαντήσουμε αυτό σήμερα, δηλαδή ποιος θα αποκτηθεί σαν βασικός? Κοίτα, και μόνο βάσει φόρμας και αγωνιστικής ετοιμότητας νομίζω είναι 300. Ναι. Γιατί ο Μπρινιόλι έχει 6 μήνες αποχής από τον Παναθηναϊκό και όλα όσα συνέβησαν. Ο 300 μέχρι και τώρα στα μάτια του Euro ήταν βασικός. Και αυτός βέβαια δεν είχε πολλές συμμετοχές για την Μπρέτφορντ, μετρημένες ήταν. Καταλαβαίνει κανείς ότι η τερματοφύλακα και αυτή και αλλιώς είναι μια δύσκολη θέση, περίεργη. Μπορεί να σε φάει πολύ καιρό ο πάγκος μέχρι να φτάσει η στιγμή που θα καθιερωθείς. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα στο παρελθόν που κορυφαίο του Νικοπολίδη, που παιδιών που έμειναν για χρόνια για άλλου και κάποια στιγμή σε μεγάλη, σε προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία ήρθε η δική τους άνοιξη. Στη σκιά του Βάντζικ κυρίως. Συγγνώμη. Στη σκιά του Βάντζικ κυρίως. Ναι. Και βέβαια έχει το πλεονέκτημα, έχουν το πλεονέκτημα τερματοφύλακες ότι έχουν πολύ περισσότερα χρόνια ωφέλιμα σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές που παίζουν εντός του αγωνιστικού χώρου. Οι τερματοφύλακες συνήθως μπορούν να πάρουν με ένα τέτοιο δίδυμο. Θα νιώθει με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι ένιωθε με το δίδυμο Στάνκοβιτς Αθανασιάδη, και αυτό νομίζω είναι που μετράει. Αλλά να τρέξουμε και στα υπόλοιπα. Σήμερα αναμένουμε την ανακοίνωση για το Σισε και το ταξίδι και του Σισε μαζί με τον Πρινιόλη στην Ολλανδία. Ναι, είναι μια πιθανότητα. Όπως αυτό τον έλεγω περίεργα. Δεν είδα να υπάρχει τόσο. Γενικά νομίζω το έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο από ότι είναι στην πραγματική του διάσταση. Τι περισσότερο, Σταύρο, στην Αθήνα? Είναι εξετάσεις κάνει, τι να πούμε δηλαδή. Τι ήθελε να κάνει εδώ, μπάνια? Όχι, ενώ δεν ξέρω αν υπάρχει απόλυτη συμφωνία με την ΑΕΚ σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό κρατάω μια. Και έτσι λέω, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ξέραμε ότι έτσι κι αλλιώς ήταν μια επιπρόσθετη κίνηση σε μια τετράδα άμυνας που έχει σχηματίσει η ΑΕΚ με Βίντα, Μουκουντή, Μίτογλου και Κάλεμς. Πάντως και αυτός είναι μια από τις ανοιχτές υποθέσεις που περιμένουμε να ολοκληρωθεί, να ξεκαθαρίσει το σκηνικό και να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Να πάμε στην υπόθεση του Μίλσον, που είναι μια υπόθεση με ένα παιδί με πολύ μεγάλη ποιότητα. Τον είδαμε και κόντρα στον Ολυμπιακό στα παιχνίδια με τη Μακάμπη. Είναι μια ιστορία περιεργή, καθώς ο Μίλσον δεν έχει πάει στην προετοιμασία, δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία με τη Μακάμπη. Οι Ισλανδοί τον περιμένουν. Τι γίνεται σε αυτήν την υπόθεση και τι βγαίνει από την ΑΕΚ? Από την ΑΕΚ βγαίνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τον Μίλσον, που δεν σχετίζεται με το αν θα πάει στην προετοιμασία με τη Μακάμπη ή οτιδήποτε άλλο. Πέραν τούτου, υπάρχει επίσης το ότι
Υπάρχουν δύο προτάσεις που έχουν εργαστεί στην Ισραηλινή ομάδα. Η τελευταία ήταν λίγο παραπάνω από 4 εκατομμύρια και απορρίφθηκαν. Έχει ενδιαφέρον για την περίπτωση, όπως και τον Γκοϊτά. Είναι δύο παίκτες που έχουν ξεχωρίσει για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Δουλεύουν παράλληλα βέβαια και άλλες υποθέσεις και κάποιες είναι και από όσο μπορεί να σε θέσει να γνωρίζει και πολύ καλές, πολύ πιο ονομαστές θα έλεγα σε σχέση με αυτές. Είναι θέμα πλέον τελικής επιλογής και ζήγησης όλων των δεδομένων που συνοδεύουν την κάθε περίπτωση για να δουν πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Ρωτάει ένας φίλος Σταύρο, ποιο είναι το κλίμα μετά το φιλικό με την Αλκμάρ και, ποιο είναι το πρόγραμμα των φιλικών από εδώ και πέρα. Το κλίμα δεν βάρινε από μια ήττα, βέβαια ήταν πολύ, ήταν ζήτημα η εξάρα, όπως και να το κάνεις, και σε οικογενειακό δίπλωμα να πετρώει μια ομάδα 6 γκολ, κάποια καμπανάκια χτυπάνε για το πώς εξελίσσεται το πράγμα και το πώς είναι. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ήταν ένα, θα το πούμε καμπάνα, να πούμε μάθημα. Τώρα λέμε διάφορα κλισέ. Εγώ λέω, εξέφρασα και γραπτά σήμερα στο DNA απορίες για την χρησιμότητα αυτού του τόσο δυνατού φιλικού τόσο νωρίς. Η ΑΕΚ δεν είχε συμπληρώσει μια εβδομάδα προετοιμασίας. Ας ελπίσουμε ότι ο Αλμέιδα και όλοι ξέρουν καλύτερα για το πώς θα εξελιχθούν. Από εδώ και πέρα έχουμε ένα φιλικό μαμούθ τη Δετάρτη με την Μπέρσχοτ, τη Βελγική, θα είναι 4,5 ώρων, 4,5 ώρων. Άρα είναι κακή αυτή, σαν την Αλκμαρ, είναι καλά, είναι καλά παιδιά αυτή. Αυτά πρέπει να είναι πιο καλά παιδιά. Μην έχουμε τίποτα παλιά ανθρώπους πάλι. Ναι. Γιατί ξαναλέμε, θα παίξουν οι ίδιοι και έχουμε αυτές τις μέρες με μικροπροβληματάκια. Ο Λιούμπης σήμερα λογικά θα μπει. Κάθε μέρα όλο και κάποιος βγαίνει. Ο Τσιλούλης θες αποχώρησε με διάστρεμα. Σήμερα θα φανεί πόσο καιρό θα λείψει. Και λογικά θα παίξουν και μεγαλύτερη διάρκεια, αφού μας λες 4,5 ώρα. Ναι, βέβαια, τώρα αναγκαστικά πρέπει να παίξουν μεγαλύτερο, περισσότερο χρόνο, γιατί ήταν για μισή ώρα παραπάνω σε σχέση με την κανονική διάρκεια ενός παιχνιδιού. Και να πάει και κανένα θεματοφύλακα, δηλαδή, εκεί στην προετοιμασία. Δεν νομίζω να προλάβει. Καλή πιτσιρικάδες, αλλά. Και να πάει. Ναι. Το Σάββατο ήσουν να δούμε θεματοφύλακα, που έχει νέο φιλικό με την Μπριζ με 3-45 λεπτά. Και πλέον μένει ένα τελευταίο διπλό φιλικό την Τετάρτη στις 10 Ιουλίου που θα παίξει με τη Βίτεσε. Δεν θυμάμαι τώρα την βελγική ομάδα, με συγχωρείτε, θα το θυμηθώ και θα σας το πω στην πορεία. Είναι δύο φιλικά, νομίζω θα παίξουν 3-45 λεπτά μεταξύ τους κάθε μία ομάδα και η ΑΕΚ θα παίξει με 2-6-8. Μάλιστα. Ωραία. Από όσα είπες πάντως, μου κίνησε την περίεργεια λίγο η ιστορία του Σισε. Σε άκουσα πάρα πολύ συγκρατημένο. Μαζεμένο σήμερα. Πολύ μαζεμένο. Ναι. Λέω ότι απλά και από την ΑΕΚ, ενώ για τα άλλα λίγο πολύ υπάρχει μια μεγαλύτερη πληροφόρηση, εκεί φαίνεται πως είναι πιο μαζεμένη, γι' αυτό και εγώ είμαι πιο μαζεμένο. Οπότε περιμένω να δω τι μπορεί να προκύψει. Το θέμα επίσης, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους επιθετικούς. Η ΑΕΚ ψάχνει δύο επιθετικούς. Ψάχνει παίκτη για τη θέση του Αραούχο, τον αντιαραούχο, εν πάση περιπτώσει δεύτερο επιθετικό. Σα θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή η Απόντος και Τσούμπερ που παραμένει στα γήπεδα της Γερμανίας σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, επί της ουσίας δεν υπάρχει παίκτη που να καλύψει αυτή τη θέση. Πειραματικά έχει δοκιμαστεί ο Ιούμπισιτς, ενδεχομένως αν ήταν υγιής να το βλέπαμε πολύ περισσότερο εκεί. Στο πρώτο μάτι δοκιμάστηκε εκεί ο Μάνταλος, όχι με επιτυχία, και το έχει δείξει και πέρσι ότι δεν είχε επιτυχία η παρουσία του εκεί, όπως και του Πινέδα όσες φορές δοκιμάστηκε σε αυτό το ρόλο. Θα αρχίσει πάντως να σχηματοποιείται πολύ καλύτερα η ΑΕΚ από το τέλος της εβδομάδας αυτής και έπειτα. Περιμένουμε επίσης να δούμε τι θα γίνει με δεξί και αριστερό μπακ. Χθες υπήρξε πάλι μια έντονη παραφιλολογία για τον Ντουμπάτζο του Άρη. Δεν μπορώ να πω ότι ο Ντουμπάτζο δεν είναι στη λίστα της ΑΕΚ και μάλιστα έχω την πληροφόρηση από πολλές πλευρές ότι είναι και ένας παίκτης που φαίνεται πως έχει επιλέξει ο Αλμέιδα. Πως είναι ένας παίκτης που ταιριάζει στο προφίλ του Αλμέιδα. Είναι μια σύνθετη κατάσταση, γιατί αφενός ο Ντουμπάτζο προφανώς δεν ενθουσιάζει την κοινό της ΑΕΚ, που θα περίμενε κάτι πολύ καλύτερο. Από την άλλη, θα πρέπει κάποια στιγμή η ΑΕΚ να εξηγήσει και να επικοινωνήσει ποια είναι η λογική της, γιατί αυτό το οποίο
συλλέγω ρεπορταζιακά είναι ότι φαίνεται πως θέλουν ένα παίκτη συμπληρωματικό του Ρότα, που αυτό ήταν η βασική του επιλογή. Αν λοιπόν ο προπονητής θέλει να επικαλύπτεται με Ρότα και ο Ντιμπάτζο, θα πρέπει αυτό να το εξηγήσει στον κόσμο, γιατί ο κόσμος περιμένει 20 χρόνια το νέο Μπορμπόκι, και νέος Μπορμπόκης προφανώς δεν είναι ούτε ο Ντιμπάτζο ούτε ο Ρότα. Προφανώς. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίκτης ο Ντιμπάτζο, απλά δεν το λες σε καμιά τρομερή αναβάθμιση στη θέση. Αν η Άκη υποτεθεί ότι θέλει να κάνει αναβάθμιση. Είναι ένας χρήσιμος παίκτης. Είναι χρήσιμος παίκτης, 100%. Με πολύ σπουδαία σεζόν πίσω του, έτσι. Μια εξαιρετική σεζόν. Με καλή εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα, παραστάσεις που θεωρητικά μπορεί να μπει και να παίξει άμεσα. Αν είναι αυτός που θα έρθει να λύσει τα ζητήματα της ΑΕΚ στη δεξιά πλευρά, σας θέλει το δεν είναι. Δεν ξέρω όμως τι ακριβώς θέλει γι' αυτό. Γιατί πολλές φορές εμείς μπορεί να έχουμε μια εσφαλμένη εντύπωση για τι ακριβώς ψάχνει η ΑΕΚ. Αν ψάχνει ένα πληρωματικό του Ρότα, τότε δεν μπορεί να πει ότι είναι κακή επιλογή. Ακριβώς, αν ψάχνει βασικό, είναι το θέμα είναι αν είσαι ικανοποιημένος από το Ρότα ως βασικό. Αυτό είναι το ερώτημα. Έτσι. Τέλος πάντων, με τον Κοντονίκο υπάρχει συμφωνία? Θα πάει το παιδί στην ΑΕΚ? Μιλάμε για τον πιτσιρικά της Λαμίας. Ο Κοντονίκος είναι για την ΑΕΚ Β. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο είναι για την ΑΕΚ. Άλλο λέω, υπάρχει συμφωνία, τον έχει πάρει η ΑΕΚ? Από όσο ξέρω, ναι. Από όσο ξέρω, ναι. Μάλιστα. Ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται να ενταχθεί στην ΑΕΚ Β ως μια ελπιδοφόρα εξελίξιμη που ψάχνει η ΑΕΚ γενικά τέτοια παιδιά, γιατί ξαφνικά εκεί που η ΑΕΚ τα πρώτα χρόνια της διοίκησης με Λιτσανίδη προσπαθούσε πάρα πολύ έντονα να τονώσει το ελληνικό στοιχείο μέσα. Θα θυμόσαστε ότι υπήρχε περίοδος με Μαντάλο Μπακασέτα, με Λαμπρόπουλους, Γιαννετόπουλους, Κολοβέτσιους, Ανέστη, Μπάρκα. Μέχρι το 18 αυτά. Μετά σιγά σιγά άρχισε να υπάρχει αποψήλωση ελληνικού στοιχείου. Έχει ένα από τη μία, εδώ υπάρχει τώρα το εξής διαφορετικό. Ότι από τη μία, όταν θέλεις να έχεις παίκτες πολύ υψηλού επίπεδου, η ΑΕΚ πλάκα-πλάκα έχει 8 διεθνείς σε ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό και Κόπα Αμέρικα. Mm-hmm. Δεν μπορείς να τους έχεις αυτούς με Έλληνες. Οι πολύ καλοί Έλληνες κοστίζουν πανάκριβα, δύσκολα έρχονται να παίξουν στην Ελλάδα. Το βλέπετε και πώς εξελίσσεται η υπόθεση Γιαννούλη. Και γενικά είναι μια... Και δεν ξέρω αν μπορείς να τους βρεις κιόλας, για να ξέρουμε και τι υπάρχει και στα μέρη μας. Οπότε αναγκαστικά πολλές φορές πας σε επιλογές από το εξωτερικό. Εκεί λοιπόν έχεις ένα ζήτημα ώστε να κρατήσεις το ελληνικό στοιχείο, γιατί όπως και να το κάνουμε, κάθε ομάδα, με χειρότερο παράδειγμα νομίζω όλων τον Άρη, είναι πρώτα απ' όλα ελληνική. Δεν μπορεί να μην παίζει. Το μειονέκτημα, ξέρεις ποιο είναι, Σταύρο, για την ΑΕΚ? Ότι δεν γεννάει ποδοσφαιριστές, ότι έχει χρόνια να γεννήσει ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα. Γι' αυτό και νομίζω ο Μολυνόδη παρεξηγήθηκε. Είναι ένας από τους πρώτους πυλώνες που έθεσε ο κύριος Ηλιόπουλος στο ξεκίνημα των προγραμματικών του δηλώσεων, ότι θέλει να δουλευτεί διαφορετικά η Ακαδημία. Και εκεί βλέπουμε. Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ να ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό. Βλέπουμε να γίνονται κινήσεις για την αδιάρθρωση όλου του μηχανισμού, για να μπορέσει να ενισχυθεί με προπονητές αρχικά και στη συνέχεια να κινηθεί δραστήρια και στην απόκτηση παιχτών και στην προώθηση παιχτών, ώστε μελλοντικά, γιατί αυτά δεν είναι πράγματα που θα αποδώσουν καρπούς άμεσα, ώστε μελλοντικά, μεσομακροπρόθεσμα, να μπορέσει να έχει μια διαδικασία που θα πάει καλά. Ωραία, να βγάλεις αυτό το μεσομακροπρόθεσμα, γιατί κάθε φορά που το ακούω μου σηκώνεται τρίχα κάγκελο και όλα τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Ποιος γίγας το είχε πει αυτό πρώτη φορά? Πολύ είναι. Το θέμα είναι το μεσομακροπρόθεσμα έχει να κάνει με την ελληνική πολιτική σκηνή και νομίζω είναι. Του κύριε μακριά, φυλάκι το στομάτι μου, νομίζω είναι Σιμίτης. Νομίζω είναι Σιμίτης, αλλά ο Πασοκτής που έχουμε στην παρέα μπορεί να το επιβεβαιώσει, να το διαψεύσει. Λείπει. Δεν υπάρχει. Πασόκ με Σιμίτη δεν υπάρχει. Α, δεν. Ακριβώς έτσι. Αυτή την απάντηση ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να είστε καλά, Χρήστο. Δεν υπάρχει. Είναι το σημειτικό κίνημα. Χρήστο, κατέβα από την κονσόλα τώρα. Χρήστο. Έλα, εντάξει, ντροπή τώρα, παιδιά. Η εκπομπή είναι χορηγία του Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Περαστικά στο Γιώργο Ζαχαρούδη. Και εμείς πάμε 11 και 4 στα διαφημιστικά μας. Σιγά τώρα. Η εκπομπή είναι χορηγία του Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Λίμπερο 107,4, σχεδόν 11 και 10. SDNA σε θέση Λίμπερο, Κωνσταντίνος Παπαδομανολάκης, Βασίλης Βέργης στα μικρόφωνα, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, χορηγός της εκπομπής μας. Κωνσταντίνε, έχουμε λησμονήσει την επικοινωνία με τον κόσμο. Ναι, δεν διαβάζω μηνύματα. Μήπως σου έχει στείλει κανένα μήνυμα να προσέξει τι λες για Ολυμπιακό, Κωνσταντίνε. Πρέπει να μιλάς με το σεις και με το σας. Πλέον. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, ήταν δίκαια τα αποσταθήματα, Βασίλη. Αρχίσαμε. Να σου πω, είσαι καταπληκτικός στο τραμπολίνο. Καταπληκτικός. Ναι, μπορείς να με πεις και Μελισανίδη. Ιωάννη όμως, όχι Δημήτρη. Λοιπόν, ένα μήνυμα λέει: καλά ξεκινήσαμε στον ΠΑΟΚ τον Ιούνιο με τον μεταγραφικό σχεδιασμό, αλλά τελικά βαλτώσαμε. Λέει ένας φίλος για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν βάλτωσε. Ίσως να είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός. Σίγουρα όμως ο Ιούνιος έμοιαζε να είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι είναι το ξεκίνημα του Ιουλίου. Ναι. Είναι λογικό να υπάρχει ένας προβληματισμός. Στο ξαναλέω, δεν έχει προχωρήσει καθόλου το θέμα. Είναι στάσιμο, βαλτωμένο το θέμα με ΙΤΕ, βαλτωμένο το θέμα και Τσιόρα. Στάσιμο το θέμα του Σέντερφορ. Τρία πολύ καυτά ζητήματα. Και ξαφνικά προκύπτει και θέμα Κοντάρσκι. Ναι. Λογικό είναι. Και ένας άλλος φίλος λέει: μήπως υπάρχει εφησυχασμός λόγω του πρώτου αντιπάλου του ΠΑΟΚ. Εφησυχασμός όχι, αλλά μια πολυτέλεια θα έλεγα. Αυτό, υπάρχει, ναι, αυτό ναι, το δέχομαι και εγώ. Όχι τον εφησυχασμό, ότι έχουμε, ρε παιδί μου, ένα μήνα γεμάτο από τώρα για να ασχοληθούμε με τον επόμενο αντίπαλο. Όσο και να ακούγεται αυτό υποτιμητικό για την Εγνάτια ή την Μπάνια Λούκα, αλλά είναι η αλήθεια. Όχι, η αλήθεια είναι. Επίσης, να πω κάτι, δεν ξέρω, σε ακούω πολύ μακριά. Δηλαδή, σαν να μιλάς από το Καραϊσκάκι ένα πράγμα. Όχι ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει στο Καραϊσκάκι. Δεν θα κάνει στούντιο στο Καραϊσκάκι. Όχι, όχι. Για την όχι, ώρα. Όχι, να μου λείπει. Να μου λείπει. Ποτέ δεν ξέρεις, μην ορκίζεσαι. Ναι, είμαστε και στον αέρα, οπότε πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και τι αποκλείουμε, γιατί καταγράφονται όλα. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ο οποίος εδέχθη εχθές την χιλόπιτα νούμερο 2, να το πω έτσι, μετά τον Μαωρίτσιο Σάρι, πολύ πιο δύσκολη περίπτωση. Ήρθε και το όχι από τον Δημήτρη Γιαννούλη και ο Παναθηναϊκός άλλαξε ρότα. Πάμε στον Κώστα Μανολιουδάκη. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα. Πώς είστε? Άρα, μια χαρά. Για πάμε να δούμε ποιον θα πάρει αριστερό μπάκο Παναθηναϊκός. Λογικά θα είναι ξένος και εκτιμώ ότι θα είναι και πολύ άμεσο το deal. Αν το έχω καταλάβει σωστά το ρεπορτάζ. Ναι, εντάξει, τώρα το πολύ. Να δούμε ακριβώς. Στην εβδομάδα θεωρώ ότι είναι πιθανό μέσα στην εβδομάδα να έχουμε κάποια εξέλιξη οριστική. Εντάξει, Γιαννούλη έγινε αυτό το οποίο. Εγώ προσωπικά έδινα περισσότερες πιθανότητες, θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει κιόλας εδώ και καιρό. Νομίζω ότι από την αρχή το παιδί είχε ξεκαθαρίσει σε όλους ότι το εξωτερικό είναι η πρώτη προτεραιότητα. Εντάξει, καλά έκαναν οι υπόλοιποι σοβαροί, γιατί δεν ήταν μόνο Παναθηναϊκός που έδειξε ενδιαφέρον, ήταν όλες οι ελληνικές. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να περιμένει ότι κάτι καλύτερο από το εξωτερικό ή κάτι το οποίο θα γέμιζε τις φιλοδοξίες του. Είναι δεδομένο ότι μιλάμε μόνο για εξωτερικό για τον Γιαννούλη? Ναι, αυτό έχει πει. Σε όλους τους τόνους νομίζω ότι δεν μπορεί να έχουμε κάποιο λόγο να αφισβητήσουμε αυτό το οποίο. Σε αυτό μπορώ να βάλω μια αχνή υπογραφή κι εγώ. Ότι ο Γιαννούλης δεν επιθυμεί αυτή την περίοδο να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ωραία. Με καλύψατε, κύριε. Ναι. Πάμε τώρα σε αυτόν που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα για ένα παλικάρι της Μπράγκα που έμεινε ελεύθερος και προτάθηκε στον Παναθηναϊκό. Μπόρχα, τον λέω καλά? Ναι. Εντάξει τώρα. Ούτως ή άλλως έχουμε δει πάρα πολλά ονόματα να κυκλοφορούν. Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση που είμαστε ακόμα δηλαδή. Για καμία περίπτωση. Ούτε γνωρίζω κάτι για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ας περιμένουμε λίγο. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι έχει ήδη υπάρξει προεργασία με 2-3 περιπτώσεις. Μία είναι αυτή που έχει προκληθεί και έχουν εστιάσει. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα, βεβαίως. Από εκεί και πέρα. Είναι, ναι, ολοκλήρωσε ναι. Κώστα, συγγνώμη. Όχι, ήθελα να πω ότι σε πρώτη φάση ο Αλόνσο φαίνεται ότι θα δοκιμάσει αριστερά τον Κότσιρα.
Και το λέω γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, ναι, έχει ένα ενδιαφέρον με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός έχει τρία δεξιά μπακ, μας το συζητάμε. Ναι. Και επιπλέον έχει ενδιαφέρον το, δηλαδή μπορεί να φτάνουμε σε επίπεδο, ξέρω εγώ, Black Cuban, αλλά ο Κότσιρας σε λίγο, δηλαδή ξέρω εγώ, γάντια θα φορέσει. Και άλλη θέση θα χρησιμοποιηθεί. Μόνο γάντια δεν έχει βάλει. Ναι. Παιδιά, με κίνδυνο να πέσουν τις ευδοροφές, θα πω ότι υπάρχουν δύο παίκτες στην Ελλάδα πραγματικά μόνο τερματοφύλακες δεν έχουν παίξει. Ο ένας είναι ο Κότσιρας και ο άλλος ο Πινέδα. Αυτούς θυμάμαι εγώ. Και ο Βιερίνια. Εντάξει, ο Βιερίνια, εντάξει. Δεξιά, αριστερά, στόπερ, εξτρέμ. Σωστό, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Αλλά τον Κότσιρα που πέσει, τον είδαμε στο 6, στο 8. Τώρα θα τον δούμε και αριστερό μπακ. Δεξιά, ναι. Οκ. Δεν το λες αναβάθμιση όλο αυτό. Όλο αυτό, Κώστα μου, δεν το λες αναβάθμιση. Ποιο, του Κότσιρα. Όχι ξαφνικά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει τρία δεξιά μπακ και δεν μπορεί να βρει ένα αριστερό. Να αναβαθμίσει την πλευρά του εννοώ. Δεν μπορεί να βρει ένα αριστερό επειδή το έχει ο Γιαννούλης τελευταία, αλλά φυσικά και μπορεί να βρει και θα βρει ένα Βασίλη. Εντάξει, μην λέμε τώρα πράγμα υπερβολές. Σίγουρα. Δεν είναι καμία υπερβολή. Εγώ είπα στο ξεκίνημα ότι η περίπτωση του Σάρι είναι άλλη από την περίπτωση του Γιαννούλη. Αλλά μέχρι τώρα σε δύο κομβικές υποθέσεις. Δεν συγκρίνω. Άλλο λέω. Λέω ότι σε δύο κομβικές υποθέσεις, μία τερματοφύλακα που ήταν Κολοσσέα βέβαια και πάρα πολύ δύσκολο, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Η δεύτερη ήταν του Δημήτρη Γιαννούλη. Με τις δικές της δυσκολίες, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Έχει ένα βαθμό αστοχίας, τον έχει μέχρι τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ περισσότερο το. Πώς να το εύρος των αρνητικών. Το χιλοπίτων, α το πω έτσι. Και είναι και νορμάλ νομίζω, γιατί άμα πηγαίνει σε περιπτώσεις που είναι δύσκολες, στοχεύει ψηλά εννοείς. Ναι. Αυτό του Σάρι τώρα δεν την βάζω καν εγώ αυτή την εξίσωση. Γι' αυτό αντέδρασα έτσι ίσως και λίγο άκουψα. Εντάξει, ο Σάρι ήταν μια υπέρβαση της υπέρβασης. Εδώ είδαμε το βοηθό του τόσα χρόνια που πήγε τη Σλοβακία και πώς αποκλείστηκε από τους άλλους. Τέλος πάντων, δεν έχει και σημασία αυτό. Ο άνθρωπος ήταν το κάτι το άλλο που λέγαμε. Συμφωνώ πολύ. Κώστα, δεν έγινε έτοιμος ήταν ο Παναθηναϊκός. Πήρε ένα καλό προπονητή. Κώστα, ο Παναθηναϊκός θα πήγε καλά χτες κόντρα στην Πορτογαλία. Εννοώντας για τον Τζέριν, για τον Σπόραρ, για τον. Βέρμπιν, για τον Τζέριν, για αυτό το παλτό που του φόρτωσε ο Γιοβάνοβιτς. 16 χιλιόμετρα χρειάζεται ο Τζέριν. Εντάξει, okay. Όχι, απλά να το θυμήθηκα ότι αυτό το παλτό τον έχει φορτώσει ο Γιοβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ένα από τα παλτά που ξέρει. Πραγματικά είναι λαβράκι. Ήταν τρομερό γύρο. Τρομερό γύρο. Ναι, και είναι και πολύ καλό παίκτη, πιστεύω. Πολύ καλό παίκτη. Πολύ χρήσιμο. Ναι. Θα προτιμούσαμε στον Παναθηναϊκό και το Σπόρα να παίξει λίγο καλύτερα, μήπως έχει κάποια πρόταση και έρθει κάτι γι' αυτόν. Φίλε, δεν είναι εύκολα πράγματα. Κοίτα το Σέσκο. Το Σέσκο που είναι το καινούριο του, πραγματικά το καινούριο του Ασημικό, ναι, που χάνει χθες ένα γκολ πρόκριση. Έτσι. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Αυτά είναι άλλη θέση. Αυτή του Σέντερφορ είναι άλλη υπόθεση. Καλά, σίγουρα. Και ο Αλαξάνδρου τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Κλασικό είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ευκαιρία τώρα που περιέγραψες ήταν και όλο το μάτς, όλο το κλειδί, γιατί μετά πήρε και ψυχολογία ο τερματοφύλακας του Πορτογάλου και καθάρισε μόνος του την μπουγάδα. Ναι, ναι, μετά το διέλυσε όλα. Ναι, αλλά αναφέρθηκα πριν στον Κότσιρα για να δείξω ότι έτσι αυτό έχει στο μυαλό του ο Αλόνσο σε αυτήν την φάση. Περιμένει και το Μλαντένοβιτς να γυρίσει για το πώς θα καλύψει εσωτερικά το κενό που δημιουργείται και το λέω με δεδομένο ότι έχει μπει στο προπονητή πλέον τον Μπάλντοκ του Παναθηναϊκού, ενσωματώθηκε. Αυτός που θεωρητικά θα είναι ο βασικός δεξιός αμυντικός. Νομίζω το Βαγιανίδη. Εγώ τουλάχιστον ένα προβάδισμα στο Βαγιανίδη. Αν βλέπεις το μικρό, αυτό είναι σύνθετο θέμα. Ναι, το βλέπω. Με βάση τα στοιχεία που έχει και το πώς πηγαίνει. Εμένα μου ακούγεται καλό αυτό, παιδιά. Πάντως, με Βαγιανίδη. Πάρα πολύ στο ταλέντο του Γιώργου Βαγιανίδη και κάποια στιγμή πρέπει να κάνει το βήμα παραπάνω. Να του δοθεί εμπιστοσύνη και να κάνει το βήμα παραπάνω. Μου ακούγεται πολύ καλό αυτό που λέει ο Μάνολο. Ναι, με Βαγιανίδη, Μπάλντοκ, Μλαντένοβιτς και Κότσιρα, αν μπορούμε να τον υπολογίζουμε στα μπακ, ο Παναθηναϊκός έχει μια καλή τετράδα στα πλάγια μπακ. Νομίζω ότι η αριστερά θέλει σημαντική ενίσχυση. Γι' αυτό πρέπει να πάρει βασικό. Ναι. Δηλαδή πάντα το μέτρο σύγκρισης για μένα σε ένα πρωτάθλημα
είναι οι παίκτες που είχε ο πρωταθλητής. Ο πρωταθλητής έχει τον Μπάμπα λοιπόν. Άμα βρείτε εσείς κάποιο αριστερό μπακ σαν τον Μπάμπα, να το συζητήσουμε. Ναι. Είναι απλό. Ναι. Κοίταξε αριστερά. Εγώ νομίζω ότι για τα πρώτα προκληματικά τουλάχιστον με λογικά θα ρημάρει μπορεί έτσι αντιπάλλον, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι. Περιμένουμε πρώτα με το ζευγάρι μα τι θα βγάλει. Νομίζω ότι στα πρώτα παιχνίδια, γιατί αυτό είναι τώρα το ζητούμενο, να περάσει η ομάδα με οποιοδήποτε ρόστερ. Η προηγούμενη χρονιά, δηλαδή οι ομάδες στηρίζονται στην προηγούμενη σεζόν, στις ομάδες που είχαν την προηγούμενη σεζόν για να περάσουν τα προκληματικά, αυτό είναι νόμος παντού. Στο ποδόσφαιρο, παγκοσμίως, θεωρώ έχει τη δυνατότητα, Παναθηναϊκός δηλαδή, να περάσει τη μία την άλλη ομάδα και από εκεί και πέρα να κάνει, να γνωρίσει και ο προπονητής πολύ καλά πλέον τους παίχτες, γιατί αυτό γίνεται τώρα, πάει στις αρχές προπονητής ποδοσφαιρικές της ομάδας και ταυτόχρονα γνωρίζει και το υλικό του, γνωρίζει και παιδιά τα οποία μπορεί εμείς τώρα να μην τα υπολογίσουμε καν, αλλά αυτός ενδεχομένως κάτι να έχει δει. Δηλαδή μπορεί να του αρέσει για παράδειγμα ο Πιτσιρικάς, ο Αντριάνο, ο Μπρέγκου, για τον οποίο εγώ έχω προσωπική άποψη, το ξέρω το παιδί, το έχω δει από 8 χρονών και το παρακολουθώ και ήταν ό,τι καλύτερο στην ηλικία του που έχει τώρα γίνει επαγγελματίας. Πήγε πάνω, μπορεί να δει στον Νίκα, μπορεί να δει. Και μια ζωή ήταν 10, τώρα βέβαια τον έχουμε στα τελευταία χρόνια παίζει και πλάγια και συγκλίνει. Ξέρεις, από δεξιά δηλαδή να έχει άτυπο δεκάρι. Mm-hmm. Εντάξει, είναι πρώτη προετοιμασία. Το λέω σαν μια περίπτωση που θα μπορούσαμε να την είχαμε κυκλώσει. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα. Ούτως ή άλλως, δηλαδή αυτά τα παιχνίδια με το ρόστερ που υπάρχει πρέπει να τα περάσεις. Όπως και να έχει. Ωραία. Και από εκεί και πέρα οι επιλογές που θα κάνεις με τα γραφικά, όχι τόσο στο χρόνο αλλά στην ποιότητα, για μένα πρέπει να είναι πέσει που κάνουν διαφορά. Σωστά, πολύ σωστά έφερε στο παράδειγμα τον Μπάμπα. Και εντάξει, υπάρχει ο Μλαντένοβιτς με πιο επιθετικό μπακ, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει έναν παίχτη ως βασικό στη συγκεκριμένη πλευρά. Ο Μλαντένοβιτς για μένα είναι μια ιδανική περίπτωση να συμπληρώνει το βασικό αριστερό μπακ. Ιδανική περίπτωση. Είναι πολύ καλός παίχτης. Εντάξει, με τα χρόνια λίγο να έχουν περάσει, αλλά είναι πολύ καλός παίχτης. Ιδανικός, ξαναλέω, για να συμπληρώνει έναν βασικό, καλό αριστερό μπακ. Ο Μλαντένοβιτς έχει το πλεονέκτημα ότι ανασταλτικά δεν έχει μεγάλη εμπιστοσύνη. Δημιουργικά, ας το πούμε, στο επιθετικό κομμάτι έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα. Πιο πολύ δείχνει να είναι παίχτης για να παίρνει όλη την πλευρά σε τριάδα πίσω από την αμαρτία μου. Ναι, ναι, βέβαια. Εκεί ίσως να ήταν ιδανικός, αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν χρησιμοποιεί τέτοιο σχηματισμό. Το ίδιο έχει παίξει σε τετράδα. Εντάξει, το ελληνικό πρωτάθλημα και σε κάποια μάτς μπορεί κάποιος να πάρει το ρίσκο με το εισαγωγικό. Δηλαδή, να είναι ένα θετικό μπακ, μπορεί να είναι και θετικό. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ολόκληρη σεζόν, μιλάμε για ευρωπαϊκά παιχνίδια και είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα. Ωραία. Αυτά. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Είμαστε καλά. Γεια σας. Καλή σου μέρα. Κωνσταντίνε, έχουμε κάποιο μήνυμα που έχουμε λησμονήσει ή να πάμε στο Χρήστο Σταθόπουλο? Να πάμε στο Χρήστο Σταθόπουλο, γιατί νομίζω και στον Ολυμπιακό, αν και έχει την πολυτέλεια χρόνο ο Ολυμπιακός, μιας που δεν έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά τις μεταγραφές. Υπάρχει πιο πολύ άνεση χρόνο. Ναι, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει στην περίπτωση που χαθούν κάποιοι σημαντικοί παίχτες. Γι' αυτό και βλέπω τον Ολυμπιακό να έχει φουλάρει, να έχει εστιάσει στα δικά του ασημικά, όπως είναι για παράδειγμα ο Ελκαμπή. Και από εκεί θέλω να ξεκινήσω. Καλημέρα, Χριστάρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνος υπάρχει. Μάλλον Ευρώπη δεν υπάρχει το καλοκαίρι, αλλά σε μια εβδομάδα μαζεύεται η ομάδα και σιγά σιγά πρέπει να μαζεύονται και τα ανοιχτά μέτωπα. Γιατί σαν πολλά έχουν μαζευτεί. Και μπήκε Ιούλιος και μιας και λες για Ελκαμπή, τα πράγματα έτσι είναι ακόμη στον αέρα. Είναι στον αέρα, αλήθεια είναι αυτό. Είναι στον αέρα, γιατί έρχονται προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία, έχουν ανέβει πολύ οι προτάσεις από εκεί. Ο Ολυμπιακός κάνει και αυτός, προσπαθεί τη δική του ρελάνς, έχει υπερβεί τα 2 εκατομμύρια, φτάνει θέλει τα 2,5. Θέλει να κάνει μεγάλη υπέρβαση, να του δώσει το μεγαλύτερο, το καλύτερο συμβόλαιο. Και νομίζω ότι, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος νωρίτερα, το δικαιούται αναμφισβήτητα αυτό το συμβόλαιο με τη χρονιά που έκανε το παιδί.
το δικαιούται, αλλά όταν έρχονται οι Άραβες και τώρα για ένα συμβόλαιο τριετίας πάει στα 10 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή φτάνουν τα 3 το χρόνο για 3-3,5 χρόνια, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, καταλαβαίνεις ότι εντάξει, το πράγμα δυσκολεύει. Προσπαθεί να κάνει ο Ολυμπιακός βεβαίως ότι μπορεί, έχει ανέβει στα 2,5, αλλά είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Είναι στον αέρα, είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Γι' αυτό σιγά σιγά και ο Ολυμπιακός, καλά, ούτως ή άλλως είχε ψάχνει στην αγορά για center core από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο Ναβάρο. Αλλά τώρα καταλαβαίνουμε ότι αν δεν κλείσει και του Ελκάμπη, ο καιρός περνάει και θα είναι χωρίς επιθετικό. Δεν υπάρχει ούτε καν ο Γιόβετιτς, ας πούμε, που θα μπορούσε να πάρει έστω έτσι αυτό το ρόλο άτυπα για κάποιο καιρό. Για τα ο μόνος center core θα είναι ο Πιτσιρικάς από την K19, ο Κοστούλας. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, είναι ορθάνυχτο λοιπόν το θέμα, όπως ορθάνυχτα ακόμη είναι και τα υπόλοιπα ζητήματα. Το Φορτούνι και το Μασούρα βεβαίως μπαίνουν σε μια τελική ευθεία. Υπάρχει μια εκτίμηση για θετική κατάληξη με τον Κώστα Φορτούνι, γιατί είναι θέμα ημερών να κλείσει η διαφορά που υπάρχει, μια μικρή διαφορά που υπάρχει στη διαπραγματεύση με τη διοίκηση, και να κλείσει και το ζήτημα. Και του Γιώργου Μασούρα. Κάτι ιδιαίτερο και από τον Ολυμπιακό κινητικότητα, Χρήστο, είναι σε μια φάση ακριβώς αυτή που συζητούσαμε νωρίτερα, ότι έχοντας την πολυτέλεια του χρόνου και την απουσία καλοκαιρινών αγώνων, το πηγαίνει με πιο αργούς ρυθμούς, αλλά έχει στοχεύσει, έχει καθαρά. Δηλαδή προσπαθεί να κρατήσει τον Γκάρμα, τον Μοντένσε και τον Όρτα, προσπαθεί να δώσει νέο συμβόλαιο στον Ελκάμπη, να κρατήσει τον Φορτούνι και τον Μασούρα, εκεί γύρω. Τώρα τα υπόλοιπα. Ναι, η στόχευση είναι ξεκάθαρη και η στόχευση λέγεται κορμός. Αυτή είναι η στόχευση πρώτη. Θέλει για τον Ντάνι Γκαρσία υπάρχει ανησυχία για τη Βαλένθια. Ο Ντάνι Γκαρσία θα έρθει σήμερα. Οπότε δεν υπάρχει θέμα με τη Βαλένθια. Όχι. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ντάνι Γκαρσία θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα σήμερα για να κλείσει το ζήτημα. Τέλεια. Σου έλεγα λοιπόν ότι ο βασικός στόχος είναι ο κορμός. Από εκεί και πέρα, και μια έτσι της τελευταίας στιγμής είδηση και πληροφορία είναι ότι έκανε μια κρούση. Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει κάνει κρούση στη Σάντος για έναν 25χρονο στόπερ, ο οποίος βεβαίως έχει ακόμα συμβόλαιο με την βραζιλιάνικη ομάδα, τον Ζωακίν, έναν διεξιοπόδαρο ψηλό, 1,90, και φαίνεται να έχει μπει γερά στο κόλπο για την απόκτησή του. Ψάχνει να είναι έτοιμος, πιστεύω, για την περίπτωση που δεν θα τελεσφορήσει προσπάθεια για τον Γκάρμο. Ναι, εντάξει. Είναι λογικά. Ναι. Θέλει βέβαια και εκτός του Γκάρμου να πάρει κι άλλο ένα στόπερ. Υπάρχει στα υπόψη πάντοτε και ο Ντράγκοβιτς. Και προχωρούν σιγά σιγά τα ζητήματα. Αλλά μέσα στην εβδομάδα θα αγκαζώσουμε κι άλλο. Θα πούμε κι άλλα μέσα στην εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή. Ωραία, Χρυσάρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και πάμε τρέχοντας στον Κωνσταντίνο Τσίψιο να δούμε αν αυτός, πώς τον είπαμε αυτόν, Τζόναθαν Σίλβα, τον λέω καλά. Καλημέρα Κωνσταντίνε, τον λέω καλά. Κωνσταντίνος. Δεν μας ακούει ο Κωνσταντίνος. Άκουσε το όνομα και την υποθέτηση. Έλα Κωνσταντίνε, έλα τώρα σε ακούμε. Ναι. Α, ωραία. Ναι, Σίλβα τον λένε. Τι έκανε ο συγκεκριμένος? Όχι, χθες κυκλοφόρησε πολύ έντονα το απόγευμα μία φημολογία ότι επίκειται από λεπτό σε λεπτό μεταγραφή του Άρη και τα λοιπά, δεν επιβεβαιώθηκε. Είναι στάσιμα όλα στον Άρη. Βγαίνουν κάποια ονόματα, καθυστερούν, μετά από λίγο χάνονται. Δηλαδή και με το θέμα Κογιάδο δεν είχαμε κάποια εξέλιξη το προηγούμενο διάστημα. Θεωρώ πως μέχρι το τέλος εδώ κάποια από αυτές τις περιπτώσεις, όπως και για τον Clayton D&D, ο οποίος ακούγεται από την Σενεγάλη, ακούγεται για τον Άρη, είναι extreme, είναι ποδοσφαιριστής διεθνής με τα τμήματα υποδομών της χώρας του, ακούγεται και αυτός για τον Άρη, αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο, δεν υπάρχει κάτι που να πούμε ότι είναι κοντά στην απόκτηση του παίκτη ο Άρης. Για το Σίλβα πάντως ήταν αρκετά κοντά ο Άρης στο να συμφωνήσει με τον παίκτη για συμβόλαιο τριετής συνεργασίας, αλλά δεν έχουμε κάτι σε ανακοίνωση ακόμα, δεν έχουμε κάτι το παραμικρό. Είναι λίγο σαν να περιμένει κάτι ο Άρης, σαν να περιμένουν την απόφαση στον Καρυπίδη, δεν ξέρω. Το καλό είναι ότι δεν ακούγεται τίποτα για το Μωρόν. Αυτό είναι το πρώτο καλό.
Περίμενε μέχρι τις 7 του μηνός. 7 του μηνός γιατί? Ανοίγει η μεταγραφική περίοδος, αν δεν κάνω λάθος, στη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει μια ημερομηνία στην οποία... Στις 17. 17? Εντάξει. Ναι, ναι. Ρωτάει ένας φίλος του Άρη Κωνσταντίνε, γιατί δεν ήταν ο κύριος Μάντζιος χθες στην προπόνηση. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο μας εξέπληξε και εμάς. Γενικά αυτές οι προπονήσεις για τον Άρη δεν είναι και τόσο όπως ήταν παλιά, αν θυμάστε, που λέγαμε η πρώτη προπόνηση που πήγαινε και ο κόσμος. Δεν είναι πλέον έτσι. Ο κόσμος ας μην είναι. Ο να μην πηγαίνει, ο προπονητής για δεν πηγαίνει. Ναι, δεν έχει αυτό το επίσημο της πρώτης προπόνησης, έτσι κι αλλιώς ήταν μια πρώτη μάζοξη μετά τα εργομετρικά και τα ιατρικά, που ήταν το πιο σημαντικό. Ήταν to know us better, το πρωί. Αυτό να βρεθούμε. εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά για προσωπικούς λόγους ο Άκης Μάντζιος δεν ήταν στην προπόνηση. Θα είναι στις επόμενες και σίγουρα θα είναι στην Τολεμαϊδά και στην Ολλανδία. Καλό. Πάντως έκανε αίσθηση η απουσία του. Λογικό δεν είναι να συζητιέται. Και η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ποια ήταν για την απουσία του Μάντζιου? Καμία, κανή μια ενημέρωση. Προσωπική λόγη. Δηλαδή, λείπει ο προπονητής και δεν βγάζει μια ενημέρωση η ΠΑΕ που να λέει ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, δεν ήταν εδώ άνθρωπος για προσωπικούς λόγους. Ξαφνικά ξεκινήσαμε χωρίς τον προπονητή και έτσι δεν λέμε τίποτα. Εντάξει, δεν ξέρω τι να σου πω για τον τρόπο λειτουργίας του Άρη. Τα τελευταία χρόνια έχω κι εγώ πολλές ενστάσεις, αλλά δεν μου κάνει αίσθηση. Είναι δηλαδή, έχω δει τόσα πολλά από τον Άρη που δεν μου κάνει αίσθηση αυτό. Έχω δει και χειρότερα που λένε. Ωραία. Εντάξει, ξέρεις, πάντα υπάρχουν χειρότερα, αλλά επαναλαμβάνω, χωρίς να υπενήσω με κάτι. Ξεκινάει η προσπάθεια για τη νέα σεζόν. Συγκεντρώνεται η ομάδα. Δεν είναι ο προπονητής. Τι πιο απλό, τοποθετήσε και λες, ξέρετε κάτι, βγάζει μια διαρροή. Μια ενημέρωση, εν πάση περιπτώσει, και λες: παιδιά, δεν ήταν ο προπονητής μας γιατί για προσωπικούς λόγους θα έρθει αύριο μεθαύριο. Τι φοβερό είναι αυτό, να το πεις. Τα απλά πράγματα για τον Άρη είναι έξτρα, είναι φοβερά. Είναι από πυρηνική φυσική, είναι. Είναι ολόκληρη κουβέντα. Κορέ. Κωνσταντίνε, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εγώ, Κωνσταντίνε, ρωτούσα για μεταγραφές. Ενώ δεν ήταν ο προπονητής. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, να θυμίσω ότι η εκπομπή μας είναι χορηγία του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στο ενημερωτικό ένθετο για το Euro 2024 με τον Δημήτρη Δαναξή. Αμέσως μετά διαφημιστικό και έχουμε πολύ πράγμα στο τελευταίο ημίωρο. Δημήτρη μου, σ' ακούμε. Καλημέρα. Είναι τα νέα του Euro 2024 από την Στοίχημαν, τον επίσημο χορηγό της διοργάνωσης στο Λίμπερο 107,4. Συγκλονιστικό φινάλε στα δύο χθεσινά παιχνίδια της φάσης των 16 του Euro, που κρίθηκαν πραγματικά σε λεπτομέρειες. Αρχικά η Γαλλία βρήκε αυτό τον γκολ μετά το σουτ του Κολομουανί και με τη βοήθεια του Φερτόχεν η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Κάστελς, με τους τρικολόρ να παίρνουν την πρόκριση με 1-0 απέναντι στο Βέλγιο. Ανώτερη σε μεγάλο ποσοστό η ομάδα του Ντεσάμπ, που δικαιώθηκε τουλάχιστον στο φινάλε της αναμέτρησης. Έσπασαν καρδιές και στο βραδινό παιχνίδι ανάμεσα στην Πορτογαλία και τη Σλοβενία, και παρά το χαμένο πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο στην παράταση, η δική του ομάδα κέρδισε με 3-0 στη διαδικασία των πέναλτι, έχοντας φυσικά πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Ντιόγκο Κώστα, που έπιασε τις τρεις πρώτες εκτελέσεις των αντιπάλων του. Σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των 16 με άλλα δύο σπουδαία παιχνίδια, όπως στις 7 η Ρουμανία αντιμετωπίζει την Ολλανδία, ενώ η Αυστρία την Τουρκία στις 10. Ήταν τα νέα του Euro 2024 από την Στοίχημαν, τον επίσημο χορηγό της διοργάνωσης στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαι, η ώρα είναι σχεδόν 12:20, συντονισμένη στην υπέροχη παρέα του Λίμπερο 107,4. SDNA σε θέση Λίμπερο, Κωνσταντίνος Παπαδομανολάκης, Βασίλης Βέργης στα μικρόφωνα και Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη στη χορηγία της εκπομπής. Πρωτού δώσουμε το λόγο στον Αλέξη Πυρόπουλο. Κωνσταντίνε, για τον κόσμο τον οποίο τον έχουμε αφήσει έξω από την παρέα μας, γιατί? FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54222 6945287 και 3 οκτάρια στο Viber για τα μηνύματά σας. Ένας φίλος του Άρη προφανώς λέει: πολύ ησυχία στον Άρη, θα την χαρακτήριζα και ως ανησυχητική. Εγώ εξακολουθώ να λέω ότι ο Άρης ζει σε καθεστώς σοκ. Δεν έχει αλλάξει αυτό ακόμη από την 1,5 μήνας από την ημέρα της απώλειας του τίτλου του κυπέλου. Δεν έχει αλλάξει αυτό το σοκ. Κοντεύουμε 1,5 μήνα όμως, 45 μέρες, Βασίλη. Και ακόμα κάνει υπομονή. Λοιπόν, πάμε όμως στο σοκ που δεν βίωσε η Πορτογαλία, στο σοκ που δεν βίωσε η Γαλλία.
Η Γαλλία που στάθηκε απίστευτα τυχερή με τον γκολ που στην ουσία χρεώθηκε αυτό τον γκολ από το σουτ του Κολομουανί. Εγώ λέω, καλημερίζοντας τον Αλέξη Σπυρόπουλο, ότι χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ο Κολομουανί βάζει γκολ σε λάθος μάτς. Μεγάλα μάτς. Ο Αλέξης Σπυρόπουλος, ο οποίος ήταν και παρόντας στο σοκ του Άρη, μια που το αναφέραμε πριν. Σωστό και αυτό. Καλημέρα σας, κύριε. Καλώς τους, καλημέρα, καλημέρα. Χαίρετε. Ναι, για τη Γαλλία λέγαμε και χθες, Βασιλιά, θυμάσαι ότι έχει φτάσει ως εδώ βάζοντας ένα αυτογκόλ και ένα πέναλτι. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχει φτάσει ως εδώ βάζοντας δύο αυτογκόλ και ένα πέναλτι. Αυτή είναι η παρουσία της στο Euro. Μια ομάδα με τον Κιλιάν Εμπαπέ στην δεκάδα να έχει βάλει δύο αυτογκόλ και ένα πέναλτι και να έχει φτάσει στους 8. Τρομερό. Ναι, με δύο αυτογκόλ και ένα πέναλτι. Αυτά έχει κάνει η Γαλλία μέχρι τώρα. Βλέποντας το παιχνίδι χθες, η αλήθεια είναι, επειδή είμαι και προσωπολάτρης του Εμπαπέ, έπιασα τον εαυτό μου να σιγομουρμουρίζει: απάλαξε τον από το μαρτύριο, σε παρακαλώ πολύ. Είναι φανερό ότι έχει το 110% της επιθυμίας, αλλά είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιήσει αυτά που θέλει να κάνει. Τον ενοχλεί τόσο πολύ η μάσκα, Αλέξη? Ναι, εγώ νομίζω ότι τον ενοχλεί πάρα πολύ. Του επηρεάζει την απόδοση. Δεν είναι αυτό το επίπεδο του. Μα τα χέρια του είναι σχεδόν συνέχεια στο πρόσωπο, παιδιά. Αν προσέξετε, σε μια φάση βγαίνει ο αμυντικός χαφ του Βελγίου σε μια μονομαχία μεταξύ σέντρας και περιοχής και τον κόβει καθαρά πετώντας την μπάλα πλάγιο out. Και εντελώς ασυναίσθητα, ενώ η μπάλα περνάει κανένα δύο μέτρα μακριά από τον Μπαπέ, αυτός φέρνει και τα δύο χέρια στο ύψος της μύτης του. Από τον ενδόμηχο φόβο μη χτυπήσει η μπάλα τη μύτη του και γίνει ζημιά. Ζει με αυτό, πρέπει να ζήσει με αυτό, αλλά πρέπει να βοηθήσει λίγο και ο προπονητής του στο να κάπως να το διαχειριστούν. Είναι πραγματικά ένα πρόβλημα να βλέπεις τον γνώμη μου καλύτερο ποδόσφαιρο στον κόσμο. Έτσι συμβαίνουν αυτά, αθλητισμός είναι, το ποδόσφαιρο είναι άθλημα επαφών, συγκρούσεων, μικροατυχιών σαν κι αυτή. Αλλά πραγματικά είναι λυπηρό. Είναι πολύ κακό όμως για τη Γαλλία να εξαρτάται σε τέτοιο βαθμό. Ναι, παιχτάρα τεράστιο. Είναι πολύ κακό μια ομάδα με το υλικό της Γαλλίας να εξαρτάται τόσο πολύ. Συμφωνώ. Δεν μπορεί να κρέμεται μόνο από αυτό όταν έχει ένα τέτοιο οπλοστάσιο. Κατά τα λοιπά, Σαν να σ' άκουσε ο Ντεσάμ, υπάρχει δήλωσή του που λέει για την υπόθεση της μάσκας ότι τη συνηθίζει, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η υγεία και η αποθεραπεία του. Η κατάσταση βελτιώνεται καθημερινά, αλλά ένα ζήτημα είναι η εφίδρωση, προφανώς. Σε ό,τι αφορά την όραση, μου είπε ότι έχει την εντύπωση ότι έβλεπε τις εικόνες σε 3D, ακόμα λέει και αν είναι για 10 δευτερολέπτου. Όσα συμβαίνουν σε πλευρικό επίπεδο του είναι λιγότερο ξεκάθαρα, αλλά πρέπει να το συνηθίσει γιατί θα παίζει για καιρό, ίσως και για μήνες, με αυτή τη μάσκα. Ναι, από εβδομάδες έως μήνες ήταν η ακριβής απόδοση της κουβέντας για αυτό το θέμα. Πραγματικά είναι... Αλλά πρέπει κάπως να το διαχειριστούν, γιατί εκεί δεν είναι ο Εμπαπέ, αλλά υπάρχει μια Γαλλία που πρέπει να κατακτήσει το Euro. Πρέπει να βρει ο προπονητής τον τρόπο πώς θα το κάνει. Εγώ τώρα την Πορτογαλία θα την αποκλείσει και έτσι, αλλά θα φτάσει κάποια στιγμή που θα βρει μπροστά του την Ισπανία. Πρέπει να δει τι θα κάνει. Ή τη Γερμανία. Ναι, εγώ λέω την Ισπανία. Και εγώ συμφωνώ, Αλέξη. Εν πάση περιπτώσει όμως, ναι, βεβαιώνοντας αυτά που αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, είδαμε ένα 210 λεπτά μπάλα χθες και είδαμε ένα γκολ, ένα αυτογκολ σε 210 λεπτά, που δείχνει ότι σαν παιχνίδι μέσα στις 4 γραμμές 90 λεπτά δεν είναι κάτι σπουδαίο αυτό που παρακολουθούμε. Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον, το έχουμε ξαναπεί, η εξέλιξη, τα αποτελέσματα, τα διασταυρώσεις και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί από ό,τι φαίνεται θα πάμε σε έναν τελικό που θα έχει ένα μεγάλο φαβορί και ένα μεγάλο outside. Εκτός αν πάει η Αγγλία μέχρι το τέρμα, αλλά έτσι ναι, καλά. Και αυτή. Ναι, καλά. Γιατί η Αγγλία δεν θα είναι outsider. Ναι, θα είναι, αλλά δεν θα πάει, οπότε δεν θα κουραζόμαστε να το συζητάμε. Νομίζω ότι ότι την Αγγλία δεν τη βλέπει να περνάει ούτε την Ελβετία. Ναι, ακριβώς. Αυτό ακριβώς υποστεύομαι. Θεωρώ ότι βγήκε από τη φυλακή, πως παίζουμε μονόπολη και έχουμε χάσει το παιχνίδι και ξαφνικά τραβάμε μια κάρτα, βγες από τη φυλακή και ξαφνικά κερδίζουμε ζωή, ας πούμε. Αυτό ακριβώς βρήκε στο παιχνίδι της Σλοβακία. Το
πιο αξιοσημείωτο με την Αγγλία, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν έχει κανένα τρόπο παιχνιδιού και κανένα πλάνο. Είναι πολύ ευδιάκριτο αυτό. Είναι 11 ποδοσφαιριστές πεταμένοι μέσα, οι οποίοι έχουν πάρει εντολή. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, ό,τι νομίζετε, ό,τι ξέρετε. Δεν υπάρχει τρόπος παιχνιδιού της Αγγλίας. Με τη Σλοβακία σώθηκε από ένα πλάγιο out της απελπισίας στο 95 και από μια ραψοδία από σπόντες και καραμπόλες στην παράταση. Και αυτό που εικονίζει, θα έλεγα, Βασίλη, την έλλειψη, πώς να πω, σχολής προπονητικής της Αγγλίας. Δεν υπάρχει το είδος Άγγλος. Να πω την αμαρτία μου. Όταν πρώτο ξεκίνησε ο Southgate στην Αγγλία, είδα κάποια πράγματα. Είδα βελτίωση. Αυτό που βλέπω σε τούτο το Euro είναι να διολυσταίνει δυστυχώς μια ομάδα που έχει ταλέντο. Έχει ταλέντο. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι ατάλλαντοι άνθρωποι. Έχει πολύ ταλέντο μέσα. Και γι' αυτό θεωρώ περίπου την κριτική στον Southgate, γιατί και να τον αλλάξουν και να βάλουν έναν άλλο Άγγλο προπονητή πάλι, το ίδιο το αποτέλεσμα θα είναι. Γιατί η Αγγλία δεν έχει προπονητική κουλτούρα, δεν έχει σχολή προπονητών. Σχολή προπονητών έχει η Ιταλία, έχει η Πορτογαλία, έχει η Ισπανία, έχει η Γερμανία, σωστό, έχει η Αργεντινή. Ξέρεις κανέναν Άγγλο προπονητή, ξέρεις κανέναν Βραζιλιάνο προπονητή. Δεν υπάρχουν. Αυτό το είδος Άγγλος προπονητής, Βραζιλιάνος προπονητής, δεν υπάρχουν στο διεθνές γίγνεσθε του ποδοσφαίρου. Υπάρχουν αυτοί που ανέφερα. Ιταλοί, Ισπανοί, Γερμανοί, Πορτογάλοι, Αργεντινοί κ.ο.κ. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα της Αγγλίας. Δεν έχει κανένα πλάνο παιχνιδιού, κανένα σχέδιο. Και φυσικά η Πορτογαλία πώς την είδες? Η Πορτογαλία την είδα μια ομάδα που προσπαθεί να κάνει accommodation, να τακτοποιήσει τον Κριστιανό Ρονάλντο. Ο μόνος προπονητής που γεννήθηκε σε αυτή τη γη και το παρέκαμψε αυτό, ο Φερνάντο Σάντος, στο παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ, μόλις έβγαλε τον Κριστιανό Ρονάλντο έξω, νίκησε 6-1 την Ελβετία, με χατρίκ του Γκονζάλο Ράμος. Το πλήρωσε φυσικά. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνε δεν είναι κανένας σταζός, ξέρει και δεν θέλει να πληρώσει με τη δουλειά του. Οπότε κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο για να έχει χαρούμενο τον Κριστιανό Ρονάλντο. Με τον Κριστιανό Ρονάλντο ζεις, με τον Κριστιανό Ρονάλντο πεθαίνεις. Νομίζω ότι το τέλος της Πορτογαλίας έρχεται στο παιχνίδι με την Γαλλία. Εκτός αν, που δεν το πιστεύω, κάνει τη μεγάλη κίνηση ο προπονητής και απελευθερώσει την ομάδα από το να παίζει για τον Κριστιανό Ρονάλντο. Ο μόνος, επαναλαμβάνω, που το έκανε ήταν ο Φερνάντο Σάντος. Μετά από ένα-δύο παιχνίδια έχασε τη δουλειά του. Και αυτό είναι, αυτή είναι η ιστορία της Πορτογαλίας. Παίζει για αυτόν, παίζει με αυτόν και κρέμεται από αυτόν. Δεν θα πάει μακριά, είναι φυσιολογικό. Και τον έσωσε, και τον έσωσε ο τερματοφύλακας, έτσι. Ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, το ξέρουμε, δεν είναι χθεσινός, και από την Πόρτα και από το παγκόσμιο κύπελο. Στο Κατάρ είναι αυτός που έχει πάρει τη θέση εδώ και μερικά χρόνια, αισθάνεται βασικός, είναι εξαιρετικής ποιότητας και χαρακτηριστικών τερματοφύλακας, με μεγάλη προοπτική μπροστά του. Και τώρα που έφυγαν οι μεγάλοι τερματοφύλακες, δηλαδή ο Ντοναρούμα και ο Γεωργιανός, νομίζω πως είναι ένας από τους πολύ καλούς τερματοφύλακες που συνεχίζουν να υπάρχουν στην διοργάνωση. Ναι. Ωραία. Άλεξη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Άντε, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Βασίλη, μια που ψάχναμε για Άγγλο προπονητή, μας στέλνει το μήνυμα του ένας φίλος και λέει: ξεχνάτε τον Άλαν Πάρντιου που πέρασε και από τον Άρη. Ναι, ρε παιδιά, σε αυτό που λέει ο Αλέξης έχει πάρα πολύ δίκιο. Γιατί οι υπόλοιπες σχολές ποδοσφαίρου που ανέφερε έχουν κάνει προπονητές. Εγώ θα έβαζα και την Ολλανδία και θα την έβαζα εξαιτίας του κορυφαίου, όχι μόνο ενός, αλλά αυτός είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιράνθρωπος όλων των εποχών, ο Γιώαν Κρόιφ, και άλλους σημαντικούς προπονητές που έχει βγάλει η Ολλανδία. Φαχά. Και όμως ότι η Αγγλία ίσως αρνείται πεισματικά να προσγειωθεί και να προσαρμοστεί. Είναι κάτι απίστευτο. Αρνείται πεισματικά. Δηλαδή αυτό και το πληρώνει. Και το πληρώνει, έτσι. Το πληρώνει, φυσικά το πληρώνει. Γιατί να πεις ότι δεν έχει ταλέντο. Υπάρχει πολύ ταλέντο στην ομάδα. Αλλά ξαναλέω, τη βλέπω να διολυσταίνει αντί να βελτιώνεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Mm-hmm. Πάμε όμως και στο μπάσκετ, που έχει πολλά ωραία, ζουμερότατα ζητήματα. Πάντα γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα τα θέματα όταν φεύγει ένας παίκτης από τον Παναθηναϊκό και πηγαίνει στον Ολυμπιακό ή από τον Ολυμπιακό και πηγαίνει στον Παναθηναϊκό.
Λούκα Βιλντόζα λοιπόν στα Ερυθρόλευκα. Να ένα μπαμ, σημαντικό. Κύριε Κοτζιά, τι γίνεται, πώς το είδατε? Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, καλημέρα. Είμαστε καλά, περιμένουμε να μας κάνετε σοφότερους. Σας κάνουμε σοφότερους πριν από 20 μέρες στην εκπομπή, στη Magic EuroLeague. Μαζί του Παπαθεοδόρου είπε ότι κρατάμε το όνομα του Βιλντόζα στον Ολυμπιακό. Και εγώ πετάω. Όχι, όχι, θα σου πω τι έκανε. Σε ρωτάει, ναι. Τόλι, πώς θα βλέπεις τον Βιλντόζα στον Ολυμπιακό? Αυτό, εντάξει. Ναι, του απαντάς, δεν θα το έβλεπα υπό την έννοια ότι αυτό δεν το θεωρείς αναβάθμιση. Να φεύγει ένας παίκτης από τον Παναθηναϊκό που δεν έκανε καλή σεζόν και να πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Επέμεινε ο Παπαθεοδόρου και τελικά μάλλον είχε τις πληροφορίες του. Ναι, επικοινωνιακά εγώ το έλεγα. Το ξέρω, ακριβώς. Ότι ένας παίκτης που φεύγει ως ότι δεν έπιασε στον, μην τον πω αποτυχημένο τον άλλο, ότι δεν έπιασε τον Παναθηναϊκό, να πάει στον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν είναι ακριβώς πνιγμένος και πάει να σωθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει επικοινωνιακά δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Θα το πω και στην εκπομπή στο ΕΔΙΝΕ, αλλά θα το πω. Ρωτάω ευθέως, το θεωρείς αναβάθμιση της περιφέρειας του Ολυμπιακού, ναι ή όχι? Έχουμε δηλαδή Βιλντόζα, Ντόρσεϊ, Γκος και Γουόκαπ. Από τη στιγμή που ήρθε ένας ακόμη παίκτης, σίγουρα είναι ένα αναβάθμιση. Αλλά εγώ λέω για ποιοτική αναβάθμιση, όχι για ποσοτική. Ναι, για ποιοτική. Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε προφανώς να μπει σε περιπέτειες. Δεν ήθελε να μπει. Η αγορά είναι πάρα πολύ φτωχή. Το έχουμε πει από τον Φλεβάρι, από τον Γενάρη. Είναι πάρα πολύ φτωχή. Δεν έχει πολλές επιλογές. Ακόμα και η αγορά του NBA είναι πολύ φτωχή σε γκάρντ. Δηλαδή, ο Μπαρτζόκας και οι συνεργάτες θα έπρεπε να βρουν, να βγάλουν λαγό από το καπέλο. Και επειδή ο Βιλντόζα φεύγει από τον Παναθηναϊκό και πάει στον Ολυμπιακό, δεν έχει κλείσει ακόμα μεταγραφή, υπό την έννοια ότι δεν είναι κάτι επίσημο. Ένας παίκτης ο οποίος έχει κίνητρο, ένας παίκτης ο οποίος έχει χαρακτηριστικά. Είναι καλός παίκτης βασικά ο Βιλντόζα, δεν έγινε κακός παίκτης επειδή είχε μια κακή χρονιά. Μα δεν είπα εγώ, αυτό είπα. Εγώ λέω επικοινωνιακά. Επικοινωνιακά ο Ολυμπιακός και με αυτά που γράφονται, που αναφέρονται κλπ. Περιμένει Βεζέγκο, Φουρνιέ και ένα NBA. Και πάει ο Ολυμπιακός να πάρει τον Βιλντόζα που φεύγει ως παίκτης που δεν έπιασε στον Παναθηναϊκό. Αυτό λέω. Μα καταρχάς και πέρσι. Την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον Λορέντζο Μπράουν, ένα από τους καλύτερους περιφερειακούς στην Ευρωλίγκα, έτσι. Ναι, τον καλύτερο διαθέσιμο. Τον καλύτερο διαθέσιμο. Από ότι και πέρσι ο Ολυμπιακός ανάφηνε τον Γκριγκόνη στο Παναθηναϊκός, ενδεχομένως να τον έπαιρνε. Ναι. Αλλά άλλο τα δεδομένα τα περσινά, άλλο τα φετινά. Δηλαδή τα δεδομένα τα περσινά ήταν ο Ολυμπιακός ότι είχε πάει στο Παναθηναϊκό, είχε χάσει στην λεπτομέρεια, είχε πάρει το πρωτάθλημα, είχε πάρει το ένα, είχε πάρει το άλλο. Είναι άλλο ο Ράντονης να βάζει τον Γκριγκόνης να κάνει ποδήλατο, γιατί έτσι καταλάβαινε. Και άλλο Βιλντόζα που έπαιξε στον καλύτερο Παναθηναϊκό των τελευταίων 12 χρόνων και δεν κατάφερε να ξεχωρίσει. Είναι άλλο τον άλλο. Έτσι ακριβώς. Και ο Βιλντόζα είναι ένα παιδί το οποίο θέλει εμπιστοσύνη, θέλει χρόνο συμμετοχή. Θέλει να τον πιστέψει, είναι ένας παίκτης ψυχολογίας. Δεν θα ανακοινωθεί πρώτα από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να μπει σε περιπέτεια. Δεν ήθελε να μπει σε περιπέτεια υπό την έννοια ότι να ψάξει να βρει από το NBA τι ακριβώς. Όπως και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ήταν τυχερός. Ήταν τυχερός υπό την έννοια ότι δεν του έκανε τον Μίχαλιο και πήρε τον Αν. Και πήρε τον Αν, δηλαδή ένα παίχτη που του βγήκε 100%. Ποιος έλεγε πριν από τον Αν ότι ο Αν θα πιάσει 100%. Θα ήταν ψεύτης ή τρελός ή άσχετος ή κάτι τέτοιο. Ένας παίχτης δηλαδή που ήταν και είναι πολύ καλός, αλλά ερχόταν πρώτη φορά στην Ευρώπη. Πολύ, να συνεχίσουμε λίγο στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, γιατί έχει πολλά ονόματα. Είπε στο Φουρνιέ, ναι. Έχει βγει το ότι ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τον Μιχαλιούκ, ο Ολυμπιακός θέλει σαν τρελό στο Βεζένκοφ. Για να τα συγκεντρώσεις όλα αυτά, να δούμε πού βρισκόμαστε. Τον Εύαν, τον οποίο τον υπέγραψε με καινούργιους όρους, και εδώ είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή. Αν ο Εύαν ήταν υγιής, θα μιλούσαμε για άλλα πράγματα. Απλά ο Εύαν θα γυρίσει μετά από 5 μήνες και πρέπει να δούμε πρώτα σε τι κατάσταση θα γυρίσει το παλικάρι, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Πήγε καταρχάς Evans και Βιλντόζα είναι στην ίδια εταιρεία, αν σε βοηθάει κάτι. Η ίδια εταιρεία εκπροσώπησε, αν σε βοηθάει κάτι στο διάβασμα και της επιλογής Βιλντόζα. Ναι. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι όλα ή πάρα πολλά εξαρτίζονται από τον Βεζέγκο. Τι θα γίνει με τον Βεζέγκο? Θα μείνει στο NBA, θα πάει στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έψαχνε Διάρη, πήρε τον Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός ψάχνει και ψάχνει κόμπο, παίρνει τον Βιλντόζα, και από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί τι θα γίνει με τον Βεζέγκοφ. Αν θα έρθει ο Βεζέγκοφ, δηλαδή πιστεύω ότι δεν θα αργήσει να ξεκαθαρίσει
Το θέμα, όπως είπαμε και χθες και γράφει και σήμερα, είναι στην Βουλγαρία και περιμένουμε πώς και πώς να ξεκαθαρίσει το τοπίο για να δούμε πού θα συνεχίσει ο Βουλγάρος Πάουλος. Και ο ίδιος έκανε κάποιες δηλώσεις στη Βουλγαρία, ναι, και είπε ότι περιμένω να μιλήσω πρώτα με τους Ράπτορς. Ξέρεις, νομίζω ότι το πρόβλημα του Σάσα είναι ότι οι Ράπτορς δεν είναι μια ομάδα ανταγωνιστική, δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να του προσφέρει σε αυτό το επίπεδο του NBA να του προσφέρει λίγη αδρεναλίνη. Είναι μια ομάδα που μου έλεγε κάποιος θες, θα κάνει 20 νίκες. Ως εκεί. Α, παραπάνω, παραπάνω. Παραπάνω θα κάνει. Οκ, να κάνει παραπάνω. Λοιπόν. Η λογική λέει ότι θα κάνει παραπάνω. Οκ, αλλά δεν μπορεί να του προσφέρει αυτή την αδρεναλίνη που ψάχνει ο περσινός MVP της Ευρωλίγκας. Αυτό είναι. Το δεύτερο θέμα βέβαια έχει να κάνει με τον εγωισμό του. Να μην φύγει από το NBA και λένε α, ο Σάσα έφυγε αποτυχημένος από το NBA. Τι θα επικρατήσει, δεν ξέρω. Βασίλη μου, δύο πράγματα θα σας είχα πει από την Αμερική. Το ένα είναι ότι δεν αναμένεται να συνεχίσει ο Kings κάτι που έγινε. Και το δεύτερο που σας είχα πει είναι ότι δεν θέλει να πάει σε ομάδα που δεν θα έχει, δεν θα έχει ουσία η ομάδα. Δηλαδή δεν θα κερδίσει. Θα διεκδικεί κάτι. Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο βγήκε, έφυγε από τους Kings. Το δεύτερο θα δούμε αν θα βγει. Γιατί πολλά πράγματα αλλάζουν. Αλλιώς είσαι σήμερα, αλλιώς είσαι αύριο. Ο Βεζέγκοφ ήταν να μην υπογράψει στους Kings, να μείνει στον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή άλλαξε. Πολλά αλλάζουν σε 27 χρόνια. Για τους υπόλοιπους, Φουρνιέ, ναι, ναι, Μιχαλιού και τα λοιπά, τι λέμε. Δεν υπάρχει τίποτα ακόμα, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα εξαρτώνται από το Σάσα δηλαδή, Ναι, 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 ναι. Περιμένουμε τι θα γίνει. Με το Σάσα Βεζέγκοφ και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Περίφημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Αύριο θα μιλήσουμε για την Εθνική και ειδικά για τις συνεργασίες Παπαγιάννη Καλάθη. Παπαγιάννη Καλάθη, λες, Κοίταξε, αυτή η Εθνική, εγώ θα το πω όσο πιο απλά γίνεται, καλό είναι να μην ξαναδικήσει το ταλέντο της. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είπα κάτι, Βασίλη, θέλω να δω τις συνεργασίες Παπαγιάννη Καλάθη. Okay. Το κρατώ αυτό. Περιμένουμε το και μετά. Γιατί το κρατάς όμως, γιατί το κρατάς. Δεν ξέρω, εσένα κάπου πάει το μυαλό σου. Όχι, κάπου πάει. Εντάξει, διάμαχα το που παίζει ο Καλάθης. Ο Καλάθης παίζει στη Μονάκο, εκεί δεν παίζει. Πλέον. Ναι, 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 ναι. Καλή συνέχεια, τα πούμε αύριο. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας λες ότι ο Παπαγιάννης πάει προς Μονάκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντζιά. Καλημέρα, καλημέρα. Το είπε χωρίς να το πει. Το είπε χωρίς να το πει. Έτσι, ναι. Τον Κοντζιά πρέπει να τον διαβάζουμε. Ένας φίλος ρωτάει, Βασίλη, αν έχει κοινό ο Άρης που έχει την αιμονή με το κύπελο με την Αγγλία που έχει την αιμονή για να πάρει ένα τίτλο. Εντάξει, παιδιά, η Αγγλία έχει περισσότερα χρόνια και από τον Άρη να πάρει τρόπαιο. Η Αγγλία έχει να πάρει από το 66. Το θέμα δεν είναι αυτό. Έχουμε δει κατά καιρούς πολύ καλές ομάδες, πολύ καλές εθνικές Αγγλίες. Έτσι, μιλάμε για παιχταράδες. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα, το σύνολο, το... Ένα είναι... κάτι, μια στραβή στιγμή. Μα μου κάνει, Βασίλη, εντύπωση ότι ακόμα και απλά πράγματα, δηλαδή εγώ είδα σε 4 παιχνίδια της Αγγλίας τα δύο στόπερ να μην συνεννοούνται ποιος θα πάει πρώτος στην μπάλα και ποιος θα δώσει βάθος. Αυτό... Ο Γκέι πάντως είναι καλύτερος σε αυτά τα παιχνίδια από το Stones. Ναι, συμφωνώ. Ναι. Έτσι. Και έχει ταλέντο η Αγγλία, έτσι. Δηλαδή, αν βάλει μέσα Μπέλιχαμ, αν βάλει Φόντεν, αν βάλει τον Μπάλμερ, ο οποίο δεν το χρησιμοποιεί και πολύ και όταν μπαίνει, αλλάζει το παιχνίδι. Αρχίζει και τον βάζει σιγά σιγά. Αρχίζει και τον βάζει, ναι, όντως. Γενικά, η Αγγλία έχει ταλέντο, αλλά συμφωνώ με τον Αλέξη, περιμέναμε πολύ διαφορετική διαχείριση από τον Southgate και γενικά νομίζω ότι σε αυτό το Euro υπάρχει πολλή απογοήτευση. Απογοήτευση από την Αγγλία. Απογοήτευση από την Γαλλία. Από την Ιταλία. Η Πορτογαλία δεν μας έχει δώσει τίποτα το ιδιαίτερο. Απογοήτευση από την Ιταλία, την πιο βαρετή Ιταλία όλων των εποχών. Και τι έχει μείνει? Έχει μείνει η Ισπανία. Ένας πιστός στρατιώτης που ονομάζεται Γερμανία. Και μια πολύ θεαματική Ισπανία. Αυτά έχουμε δει. Ουσιαστικά αυτές τις δύο ομάδες έχουμε δει να κάνουν έτσι μια διαφορά. Τώρα η Γερμανία λόγω έδρας, λόγω μετάλλου που λέμε, και η Ισπανία που βγάζει κατά καιρούς φουρνιές νεαρών παιχτών με ένα μείγμα και κάποιων έμπειρων που το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Εντάξει, αυτή και οι Γάλλοι είναι σε άλλο επίπεδο. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ οι Ισπανοί κατά καιρούς βγάζουν φουρνιές που τα σαρώνουν όλα. Δηλαδή αυτό το δίδυμο, το Γιαμάλ Νίκο Βίλιαμς, είναι εκπληκτικό. Είναι συναρπαστικό να το βλέπεις. Ο Ρόδρι στη μεσαία γραμμή είναι ένας ογκόληθος που απολαμβάνει το παιχνίδι. Ο Όλμο όταν μπαίνει. Ο Όλμο, Ρουίθ. Δηλαδή είναι παιδιά, βεβαίως, επαναλαμβάνω, έχουν πάει να παίξουν, τα φερέτσι η ζωή, πάνω σε ένα σίδερο. Και είναι και πολύ σημαντικό το ότι δεν πήγαν σαν φαβοροί οι Ισπανοί. Δηλαδή πολύ αθόρυβα
μπήκαν στο Euro. Πριν ξεκινήσει το Euro, δεν έλεγε την Ισπανία ένα από τα δύο φαβορί, παραδείγματο χάρη. Δεν είναι παράλογο να πούμε ότι όποιο περάσει από αυτό το ζευγάρι είναι 80% το φαβορί για να χαρακτήσει το Euro. Ναι, ναι, συμφωνώ. Από το Ισπανία-Γερμανία. Δεν είναι παράλογο. Απλά επειδή έχουν δει τα ματάκια μας και αν έχουν δει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχουν δει τη Δανία να μαζεύεται από τις παραλίες και να το καταχθά, έχουν δει την Ελλάδα να καταχθά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, οπότε κρατάμε μικρό καλάθι πάντα. Ακριβώς. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη εξάρτηση ομάδων από ποδοσφαιριστές, δηλαδή τεράστια εξάρτηση της Γαλλίας από τον Εμπαπέ, τεράστια εξάρτηση της Πορτογαλίας από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Εάν και η Αγγλία φτάσει στο σημείο να έχει τεράστια εξάρτηση από ένα παιδί 21 ετών, όπως είναι για μένα. Ένα πληρέστερο, ίσω ο πληρέστερο παίκτη που παίζει μπάλα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, είναι κακό. Ναι, και μπορεί να πει και κάποιο ότι φταίει ο Κέιν. Καλά, ο Κέιν κατάφερε να μην πάρει πρωτάθλημα με την Bayern. Όπου πάει δεν παίρνει τίποτα. Άρα μπορεί είναι κατόρθωμα αυτό. Είναι κατόρθωμα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχεις, το έχει παρακάνει. Εγώ με την Ελένη πάντα 12 η ώρα έχουμε κλείσει. Ναι, ναι. Μαζί σου παρασύρθηκα. Το θυμάμαι, ναι. Έχει δίκιο. Το θυμάσαι. Ναι, βέβαια. Συνέβη κάποια στιγμή όμως. Δεν το λες. Ατύχημα ήταν, Βασίλη. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, κάπου εδώ παίρνει τέλος και σήμερα η σεμινή τελετή στην υπέροχη παρέα του Λίμπερο 107,4. Ήταν η εκπομπή SDNA σε θέση Λίμπερο. Κωνσταντίνος Παπαδομανολάκης, Βασίλης Βέργη στα μικρόφωνα. Η Ελένη Μπούντου, η πολύ ταξιδεμένη μας από το χώρο της Ολλανδίας για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Σας κρατήσαμε και σήμερα στην τροφιά για 2 ώρες. Στην τεχνική υποστήριξη ήταν ο γίγαντας Χρήστος Κιώσης. Στη γραμματιακή υποστήριξη η υπέροχη Μαριλίζα Αγόρα. Στη χορηγία της εκπομπής μας και σήμερα το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε που μας συντροφεύσατε κατά χιλιάδες. Να είσαστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Τα ξαναλέμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί στις 10. Καλό μεσημέρι. Η εκπομπή είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη.